Λοιπόν, σήμερα πραγματικά μόλις το έφτιαξα το χαρτί που σας μοίρασα, κυρίως για να έχετε κι εσείς μια τάξη μέσα στο μυαλό σας. Με προϋπαντά εδώ πέρα ο Λεωνίδας και μου λέει, είσαι σίγουρος όλα αυτά θα τα πούμε. Το σκέφτηκα κι εγώ ότι είναι πάρα πολλά, αλλά θα προσπαθήσω, έχει ένα νόημα η σημερινή, το σημερινό, να προσπαθήσουμε να ενώσουμε, να βρούμε δηλαδή ένα νήμα της γνωσιολογίας που θα μας φέρει από τα αρχαία χρόνια με τη μία στα σύγχρονα προβλήματα και έχει νόημα να μην το σπάσουμε, ούτως ώστε να μπορείτε να το δείτε ολόκληρο. Άμα τα καταφέρουμε θα το κάνουμε. Θα ξεκινήσουμε από τους αρχαίους, θα θέσουμε το πρόβλημα τι θα πει γνωσιολογία, γιατί για τους περισσότερους δεν είναι αυτονόητο, και μετά θα προχωρήσουμε στο νεότερο, στη νεότερη σκέψη, στη νεότερη δυτική σκέψη, 17ος αιώνας, 18ος αιώνας, όπου θα προσπαθήσουμε να δούμε πώς οι άνθρωποι αυτοί θέσαν τα προβλήματα της επιστήμης της εντελώς σημερινής, του 20ου και 21ου αιώνα, χωρίς να έχουν όμως τα χαρτιά, τις κυμολίες, τις εξισώσεις με τις οποίες εμείς βρήκαμε κάποιες λύσεις, όχι εμείς οι επιστήμονες και κυρίως οι φυσικοί. Ο Πλάτωνας, εκτός πολλών άλλων, είναι φράσος να μιλάμε ότι ο Πλάτωνας μόνο, να λέμε ότι ο Πλάτωνας μόνο για τη γνωσιολογία είναι ο κεντρικός θεμέλιος λίθος, είναι για σχεδόν τους περισσότερους τομείς της φιλοσοφίας και της σκέψης. Εμείς θα απομονώσουμε ένα κομμάτι της σκέψης του και θα δούμε μόνο τον τομέα της γνωσιολογίας. Σας είχα πει και στην αρχή ότι η γνωσιολογία είναι ο τομέας της φιλοσοφίας που μελετάει το πώς και με ποιες προϋποθέσεις γνωρίζει ο άνθρωπος. Αυτό που είναι αυτονόητο για μας, γνωρίζω, ξέρω τι είναι αυτό το αντικείμενο. Γνωρίζω τι θα πει ειλικρίνεια. Γνωρίζω την έννοια δικαιοσύνη. Όταν λέω δημοκρατία, περιλαμβάνονται μέσα κάποιες συγκεκριμένες προϋποθέσεις. Πρέπει να υπάρχει αυτό, εκείνο, το άλλο. Λέμε λοιπόν ότι γνωρίζω. Ξέρεις τι είναι αυτοκίνητο. Γνωρίζω τι είναι αυτοκίνητο. Έχει μια συγκεκριμένη υλική μορφή. Οπωσδήποτε πρέπει να έχει 4, άντε βία 3 ρόδες. Οπωσδήποτε πρέπει να κινείται. Οπωσδήποτε πρέπει να υπάρχει ένας κινητήρας και όχι ένα άλογο κρυμμένο μέσα. 5, 6, 7, 8, 10 προϋποθέσεις. Ωστόσο, αυτό το γνωρίζω εντός εισαγωγικών έχει πάρα πολλά προβλήματα. Ήδη λοιπόν από την αρχαιότητα εμφανίζεται ο Πλάτωνας πρώτος και το μελετάει μεθοδικά το θέμα, πώς μπορεί ο άνθρωπος να γνωρίσει, δηλαδή πώς γνωρίζουμε, απλώς βλέποντας, κοιτώντας. Φέρνω κλασικό παράδειγμα ότι εάν έχετε ένα γάτο ή ένα σκύλο και του δώσετε ένα αυγό με το τσόφλι του, θα το βρει ένα πάρα πολύ ωραίο παιχνίδι. Ο γάτος μου πράγματι το κυλάει σε όλο το σαλόνι μέσα και ακούει το γρου 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 το παιχνίδι. Κάποια στιγμή όταν το βαρεθεί, αφήνει το αυγό και προχωράει να κάτσει πάνω στον καναπέ. Εάν τυχόν του το ξεφλουδίσω το αυγό, τότε δεν το παίζει καθόλου, αλλά το τρώει αμέσως και του αρέσει πάρα πολύ. Μήπως λοιπόν εδώ παρατηρούμε κάτι που θα μπορούσαμε να πούμε και για τον άνθρωπο? Όσο το αυγό είναι με το τσόφλι του και δεν μπορεί να το μυρίσει, του φαίνεται απλώς κάποιο παιχνίδι που τον διεγείρει ηχητικά με το θόρυβο ή σαν παιχνίδι που τσουλάει, σαν ποντίκι που το κυνηγάει. Μόλις ανοίξει το κανάλι της όσφρησης, το αυγό μετατρέπεται σε φαγητό και το τρώει αμέσως. Μήπως και εμείς για κάποια πράγματα, αφού έχουμε και εμείς κάποιες περιορισμένες αισθήσεις, βλέπουμε κάτι και λέμε αυτό είναι εκείνο και δεν ψάχνουμε περίπου, δεν τελείωσε, αυτό δεν τρώγεται. Εξαρτάται τι δόντια έχω. Αν εγώ καταναλώνω σίδηρο και ο σίδηρος θα ήταν η τροφή μου, τότε θα να το μασίσω κανονικά και να... Τώρα λέω είναι ένα κλιπ. Και τελείωσε. Σταματώ πλέον να ερευνώ το κλιπ. Μήπως έχουμε πέσει όμως στην ίδια πλάνη? Πώς γνωρίζουμε, αρκούν οι αισθήσεις? Πρώτος και πολύ
Χοντρικά θα σας εξηγήσω την θεωρία την πλατωνική, η οποία είναι μία ορθολογιστική θεωρία ή ρασιοναλιστική, δηλαδή ξεκινάει από την ιδέα ότι γνωρίζουμε από εδώ, όχι από τα μάτια, ούτε από τα αυτιά, ούτε από τη γεύση. Γνωρίζουμε με το μυαλό. Γι' αυτό λέγεται ορθολογισμός, θα έπρεπε να λέγεται λογισμός, γιατί ορθός, ποιος είπε ρε φίλε, ότι είναι και ορθός ο λογισμός, αλλά τώρα έτσι το λέμε. Ή ρασιοναλισμός από το ράτιο που σημαίνει λογική. Άρα ο νους σε μαθαίνει τα πράγματα, λέει ο Πλάτωνας. Και πώς το λέει? Το λέει βάζοντας μέσα πολύ ωραία στοιχεία μυθολογικά, τα οποία όμως μπορείτε να τα θυμάστε και γι' αυτό έχει σημασία να το αποτυπώσουμε. Λέει το εξής απλό. Έχουμε όλοι μία ψυχούλα. Να την ψυχή. Αυτή η ψυχή υπήρχε προτού ενσαρκωθεί στον άνθρωπο. Μόλις γεννιόμαστε, παίρνουμε μία ψυχούλα ο καθένας. Συγγνώμη που τα λέω απλά, αλλά έχει ένα νόημα για να μπορέσουμε να μην δυσκολευτούμε εδώ, θα δυσκολευτούμε αρκετά αργότερα. Αυτή η ψυχή προτού μπει στον κάθε ένα μας, βρισκόταν στον ουρανό. Εκεί στον ουρανό γνώρισε τα πρότυπα από κάθε ιδέα. Δηλαδή κάθε ιδέα, κάθε πράγμα, πίσω από κάθε πράγμα υπάρχει, λέει ο Πλάτωνας, η ιδέα του πράγματος. Πίσω από το αυτό που μου λέτε αυτοκίνητο και συζητήσαμε για 5-6 προϋποθέσεις, υπάρχει η ιδέα, η αφηρημένη του αυτοκίνητου. Και γι' αυτό συνεννοούμε. Θα όταν σας λέω πάω στο αυτοκίνητο, δεν περιμένετε ότι πάω να ανέβω στο δέντρο, αλλά ότι θα ανοίξω κάτι που θα έχει πόρτες, ρόδες. Υπάρχει μια ιδέα. Όταν σας λέω δεν είναι γενναίος ο Γιώργος, υπάρχει η ιδέα της γενναιότητας, έτσι, και όλοι έχουμε συνεννοηθεί για αυτή την ιδέα. Λέει λοιπόν ο Πλάτωνας το εξής. Η ψυχή μας, προτού ενσαρκωθεί, βρισκόταν στον ουρανό, γνώρισε όλες τις ιδέες, φανταστείτε την ιδέα της δικαιοσύνης, ας πούμε, την κυριούλα εκείνη με τη ζυγαριά στο χέρι και με τα κλειστά μάτια. Μετά δίπλα της γνώρισε την ιδέα της γενναιότητας, που ήταν η Αθηνά, ας πούμε, με το δώρο της. Μετά γνώρισε την ιδέα της σοφροσύνης. Μετά γνώρισε την ιδέα της κεραδημοκρατίας. Ήτανε μια κυρία εκεί πέρα, πήγε η ψυχή, της έσφιξε το χέρι και την είδε, τη γνώρισε. Όταν κατόπιν ενσαρκώνεται στον καθένα από μας, όλων οι ψυχές ήταν στον ουρανό, λέει ο Πλάτωνας, όταν ενσαρκώνεται, κάνει την εξής διαδικασία. Η ψυχή ενθυμείται, θυμάται δηλαδή, αυτή είναι η λειτουργία της, θυμάται η ψυχή την ιδέα που είχε δει στον ουρανό και προσπαθεί να την ταυτίσει με ένα-ένα αντικείμενο, on, πείτε το όπως θέλετε, το οποίο βλέπει σε αυτόν τον κόσμο. Επομένως, τη στιγμή που εγώ αναρωτιέμαι αν ο Λεωνίδας είναι γενναίος, σε μια πράξη που έκανε, έσωσε τη ζωή ενός παιδιού και μπήκε μπροστά σε ένα αυτοκίνητο και το έσωσε το παιδί. Είναι γενναίος ο Λεωνίδας? Τι κάνει η ψυχή? Θυμάται την κυρία γενναιότητα που την είχε γνωρίσει πάνω στον ουρανό και προσπαθεί να την ταυτίσει με το πρόσωπο που βλέπει τώρα, με την πράξη που βλέπει τώρα. Αν της ταιριάζει η κυριούλα στον ουρανό με τη συγκεκριμένη πράξη, λες είναι γενναίος. Αν δεν ταιριάζει ακριβώς, λες είναι λίγο γενναίος. Ναι, μάλλον ήταν γενναιότητα, δεν ήταν παρατολμία. Αντίστοιχα, αφού είχε γνωρίσει την κυρία Δημοκρατία, την ιδανική εκείνη Δημοκρατία, δεν χρησιμοποιώ τυχαία τον όρο ιδανικός, γιατί το χρησιμοποιεί και ο Πλάτωνας, έτσι. Όταν σας ρωτάω, έχουμε δημοκρατία σήμερα, τι κάνετε? Πάτε, η ψυχή σας, λέει ο Πλάτωνας, θυμάται εκείνη την κυρία Δημοκρατία που ήταν ευγενική, σεβόταν τους αδυνάτους, τηρούσε τους νόμους, όλα ψηφιζόντουσαν με βάση τη δημοκρατία και όχι με βάση τη λοβητούρα. Προσπαθεί να ταυτίσει τις εικόνες και αν οι εικόνες ταιριάζουν, τότε λέω, σήμερα έχουμε δημοκρατία. Η δημοκρατία μας είναι ισχυρή. Οι δημοκρατικοί κανόνες υπαγορεύουν αυτό, εκείνο ή το άλλο. Άρα,
Ό,τι δουλειά έχει να κάνει η ψυχή είναι να θυμηθεί τις ιδέες που υπάρχουν στον ουρανό. Οι ιδέες αυτές, κατά τον Πλάτωνα, είναι αιώνιες, είναι αναλύωτες, δηλαδή δεν αλλάζουν, δεν αλλάζει η δικαιοσύνη ανά εποχές, ούτε αλλάζει η γενναιότητα, ούτε αλλάζει κάτι από αυτές τις ιδέες, η σοφία, η σοφροσύνη. Και είναι και αθάνατες. Επομένως, δεν υπάρχει ποτέ θέμα να αλλάξουν. Αντίστοιχα τώρα, υπάρχει ένας άλλος κόσμος, λέει ο Πλάτωνας, ο κόσμος των αισθητών. Τα αισθητά, όλα αυτά που βλέπετε μέσω των αισθήσεων, είναι όλα, αισθητά βάζω από εδώ, είναι όλα ψέματα. Σας εξαπατούν οι αισθήσεις σας και όλα τα πραγματικά που βλέπετε, ένα πραγματικό στυλό, μια πραγματική γάτα, ένας πραγματικός σκύλος, ένα πραγματικό άλογο, είναι όλα φθαρτά, θνητά και αλλοιώνονται στο χρόνο. Άρα, η ιδέα του αλόγου, όταν σας πω άλογο, ούτε την ξέρετε, την έχετε γνωρίσει επάνω στον ουρανό και ταυτίζετε κάθε ζώο που βλέπετε και λέτε αυτό δεν είναι άλογο, αυτό είναι άλογο. Αλλά η ιδέα δεν γερνάει ποτέ. Ενώ το συγκεκριμένο άλογο, φέτος είναι πουλαράκι, αύριο είναι όριμο άλογο και μετά είναι ένα ψωράλογο και μετά ψοφάει. Επίσης, αυτά εδώ μας εξαπατούν. Τη μία το βλέπουμε καφέ, την άλλη το βλέπουμε άσπρο, την άλλη το βλέπουμε γκρίζο. Αλλάζουν, άλλο είναι πιο ψηλό και άλλο είναι πιο κοντό. Φύρονται, δεν έχουν καμία σχέση με τις ιδέες. Και λέει λοιπόν ο Πλάτωνας, μην εμπιστεύεστε τις αισθήσεις σας. Οι αισθήσεις σας σας δείχνουν έναν ψεύτικο κόσμο, ο οποίος είναι φθαρτός, αλλοιώνεται, δεν μπορείτε να το έχετε καμία εμπιστοσύνη. Ο μόνος σωστός τρόπος να γνωρίσει κανείς τα πράγματα είναι να αναχθεί στις ιδέες. Αυτή λοιπόν είναι η θεωρία των ιδεών. Γι' αυτό τη λέμε θεωρία των ιδεών. Η αλήθεια είναι ότι μπορούμε να ψάξουμε να βρούμε τι τον κίνησε να πάει σε μια τέτοια θεωρία. Σας είχα αναφέρει την άλλη φορά ότι οι σοφιστές είχαν κλονίσει τα πάντα. Λέγανε ότι οτιδήποτε δεν υπάρχει αλήθεια, υπάρχει μόνο κάτι κοντά στην αλήθεια. Και αν υπάρχει κι αυτό. Ότι για όλα τα πράγματα μέτρο είναι ο άνθρωπος. Δηλαδή εγώ θα κρίνω. Εγώ συγκεκριμένος θα κρίνω αν είναι γενναίος ο Λεωνίδας ή μη γενναίος. Δίκαιος ή άδικος. Δημοκράτης ή αντιδημοκράτης. Οπότε εσείς θα τον κρίνετε αλλιώς, ο άλλος θα τον κρίνει παραλλιώς. Και μπροστά σε αυτό το διαλυτικό χάος που προτείνουν οι σοφιστές, έρχεται ο Πλάτωνας και λέει μια στιγμή, παιδιά, αν το δεχθούμε αυτό, τελείωσε εδώ μέσα. Δεν μπορούμε να έχουμε ούτε κοινωνία, ούτε να σταθεροποιήσουμε κάτι. Πρέπει όταν σας λέω αυτό είναι δίκαιο, να συμφωνούμε όλοι ότι ένα πράγμα είναι το δίκαιο βέβαια και ξέρουμε πολύ καλά τι είναι το άδικο. Όταν σας λέω ότι αυτό είναι δημοκρατικό, όλοι γνωρίζουμε. Τώρα, αν δεν γνωρίζει η κυρία ή ο κύριος, σημαίνει ότι η ψυχή του δεν θυμάται καλά. Δηλαδή, ο Πλάτωνας όλα τα λάθη και τις διαφωνίες των ανθρώπων, όχι εγώ δεν νομίζω ότι είναι δημοκρατικό αυτό, νομίζω ότι είναι δημοκρατικό κάτι άλλο. Προτείνω κάτι, σημαίνει ότι απλώς η ψυχή τους δεν θυμάται καθαρά. Και πρέπει μέσα από το διάλογο, μέσα από τη σκέψη και το διάλογο δύο ανθρώπων να οδηγηθείς να θυμηθεί η ψυχή σου. Δηλαδή, όλη η διαδικασία που κάνει ο Σωκράτης με αυτές τις αλλεπάλληλες ερωτήσεις βάζει την ψυχή των ανθρώπων να καλοθυμηθούν τις ιδέες που γνώρισαν στον ουρανό. Έτσι, ενώ τσακώνονται δύο τι είναι η γενναιότητα, με τις ερωτήσεις και ξανά ερώτηση και επόμενη ερώτηση βάζει τους ανθρώπους για θυμίσου, γιατί θυμίσου εκείνη την κυριούλα, θα έκανε ποτέ αυτό το πράγμα. Ή είχε δόρυ στο χέρι, άρα χρησιμοποιούσε και τη βία η δικαιοσύνη, η γενναιότητα. Ναι, τώρα λοιπόν δεν μου λες ότι η γενναιότητα είναι χωρίς βία. Πολλές φορές μπορεί η γενναιότητα να χρειαστεί. Και πάει έτσι
μέχρι να καταφέρει να ξεκαθαρίσει την εικόνα αυτών των ιδεών στον ουρανό. Αυτό το απλό σχήμα, ελπίζω να είναι και για σας απλό σχήμα, είναι η βασική ιδεαλιστική και ρασιοναλιστική ή ορθολογιστική, έτσι, θεωρία του Πλάτωνα, η οποία έχει πάρα πολλά θετικά πράγματα, βέβαια έχει και αρκετά αρνητικά. Πρώτα-πρώτα θα ξεκινήσει ο άλλος και τον πει ψυχή. Παρακαλώ, ποιος είπε ότι υπάρχει ψυχή? Αποδείξτε μου, δείξτε μου, την έχω κάνει ανατομία σε άπειρους ανθρώπους, δεν έχω βρει πουθενά ψυχή. Δεύτερον, κύριε, τι θα πει ο ουρανός? Ακούω στον ουρανό, δεν βλέπω τίποτα. Αυτά που λες, Πλατωνάκο μου, είναι φούμαρα. Τρίτον, σε πιο σοβαρό, δεν κατάλαβα, η δικαιοσύνη είναι η ιδέα της, είναι αιώνια, αναλύωτη και αθάνατη. Πώς είναι η ιδέα? Την ίδια ιδέα περί δικαιοσύνης είχαμε στην αρχαιότητα, όπου ας πούμε η μαρτυρία ενός δούλου μόνον διαβασάνων υποχρεωτικά μπορούσε να αποσπαστεί, και εμείς σήμερα θα δεχόμασταν έναν άνθρωπο να τον βασανίσουμε για να βγάλουμε το αποτέλεσμα μιας δίκης? Και πώς μπορεί να είναι αθάνατη και αναλύωτη παντού? Εμείς ξέρουμε ότι άλλη δικαιοσύνη, άλλο πράγμα θεωρείται δίκαιο εδώ, άλλο στη Σαουδική Αραβία. Εκεί κλέβεις, κόβουν χέρι. Γιατί δεν είναι δίκαιοι άνθρωποι εκεί? Δεν θα υπάρχουν σοβαροί άνθρωποι και σκεπτόμενοι που θα σου πούνε ότι αυτή η δικαιοσύνη είναι? Σέβεσαι την περιουσία του άλλου, τον κόπο του άλλου, κόβεις το χέρι του κλέφτη. Άρα δεν ισχύει. Ομορφιά. Μα ο Ρενουάρ ζωγράφιζε κάτι οι κυριούλες οι οποίες είναι τόσο τετράπαχες που τώρα θα τις στέλναμε αμέσως για αδυνάτισμα. Ναι, αλλά την εποχή του Ρενουάρ μια γυναίκα αδύνατη, το πρότυπο που έχουμε εμείς σήμερα, ήταν μια γυναίκα άρρωστη. Μια γυναίκα η οποία δεν έχει δυνάμεις, δεν τρώει καλά, δεν έχει κοινωνική θέση ώστε να μπορεί να εξασφαλίσει τροφή, και επομένως αυτά τα μοντέλα που σήμερα εμείς ζηλώνουμε γυναικεία ήταν για την εποχή εκείνη πιθανές φθησικές και πιθανές ταλαιπωρημένες γυναίκες. Η ωραία γυναίκα είχε ουσιαστικά το νόημα ότι είμαι δυνατή, έχω φάει καλά και άρα φαίνεται στο εύσαρκο σώμα μου. Το ίδιο επίσης θα παρατηρήσετε στο αφρικανικό μοντέλο γυναίκας. Για τους Αφρικανούς η γυναίκα δεν είναι το ανεμικό μοντέλο. Είναι οι γυναίκες οι οποίες έχουν ισχυρά πόδια, μεγάλα οπίστια. Είναι η γυναίκα η οποία θα γεννήσει. Ο Αφρικανός δεν θέλει να τη βγάλει στην πασαρέλα. Θέλει να του γεννήσει 10 παιδιά. Ποιο, η ανεμική κοπέλα των 52 κιλών θα γεννήσει 10 παιδιά? Άρα το πρότυπο της ομορφιάς του λαού, που δεν μπορείς να πεις ότι δεν έχει κι αυτός ομορφιά, είναι ότι η γυναίκα πρέπει να είναι ένα γερό ζώο, δυνατό, που θα μου κάνει υγιή παιδιά. Εμείς τα μαζεύουμε και τις λέμε, α, η μέση σου αυτό δεν είναι μέση, α, αδυνάτησε κι άλλο, τι να δυνατείς κι άλλο. Άρα λοιπόν, πώς μπορούμε να λέμε ότι είναι αιώνιες, αναλύωτες και αθάνατες? Εδώ αλλάζουν κάθε λίγο, εδώ μεταβάλλονται από καιρού εις καιρών. Για όλα αυτά ο κύριος Πλάτωνας δογμάτισε, αλλά μας άφησε στα μισά. Αυτή λοιπόν είναι η πρώτη θεωρία. Θα τη συμπληρώσω με ένα μικρό μύθο που πιθανόν να τον θυμάστε από το σχολείο και αν δεν τον θυμάστε πρέπει να τον θυμηθείτε. Είναι ο περίφημος μύθος του Σπηλαίου. Να τον συνδέσουμε για να τα έχετε στο μυαλό σας ξεκάθαρα αυτά τα πράγματα. Ο μύθος του Σπηλαίου, που είναι άμεσα συνυφασμένος με αυτή τη θεωρία, λέει το εξής απλό. Προσπαθείτε μία αλληγορία ο Πλάτωνας να δώσει πώς ακριβώς οι άνθρωποι με τις αισθήσεις δεν μπορούν να δουν την αλήθεια. Πώς και συμβαίνει αυτό το πράγμα. Σαν πώς θα ήταν. Λέει λοιπόν το εξής. Υπάρχει μια μεγάλη σπηλιά. Και οι άνθρωποι είναι δεσμότες, γονατιστοί, δεμένοι πιστάγκωνα. Και βλέπουν, με τη μύτη τους, βλέπουν στο βάθος της σπηλιάς. Πίσω τους είναι μια μεγάλη φωτιά.
Και εδώ, ανάμεσα, κάποιοι άλλοι κρατάνε ψηλά διάφορα αντικείμενα. Αυτός εδώ μπορεί να κρατάει έναν κρατήρα, νάτος ένας κρατήρας, ο άλλος μπορεί να κρατάει ένα πρόβατο, ο άλλος μπορεί να κρατάει ό,τι θέλει, το παιδί του. Η φωτιά και το φως που μπαίνει από μέσα στέλνει μία σκιά στον τοίχο της σπηλιάς. Αλλά η σκιά αυτή, όταν σηκώνει αυτός τον κρατήρα, είναι περίπου αυτό. Αυτό δεν είναι κρατήρας. Όταν σηκώνει ένα προβατάκι, σχηματίζεται μια τέτοια σκιά πάνω στον τοίχο. Αλλά αυτό δεν είναι πρόβατο. Οι άνθρωποι όμως, που δεν μπορούν να έχουν άμεση πρόσβαση στα πράγματα, βλέπουν μόνο τις σκιές και νομίζουν ότι βλέπουν την πραγματικότητα. Αυτά εδώ δεν έχουν καμία ή έχουν πολύ λίγη σχέση με την πραγματικότητα, αλλά ο άνθρωπος εξαπατάται από τις αισθήσεις του, λέει ο Πλάτωνας, και μάλιστα είναι τόσο πεπισμένος ότι ξέρει, ναι, ξέρω τι είναι πρόβατο, ξέρω τι είναι κρατήρας, ώστε ένας από τους δεσμότες, λύνεται, βγαίνει έξω στον κόσμο, τρέχει, βλέπει τον πραγματικό κόσμο, τα πραγματικά πράγματα, εδώ που τα έχουν ακουμπισμένα τα προβατάκια ή τους κρατήρες, και γυρνάει και τους λέει, δεν βλέπετε τα σωστά, βλέπετε λανθασμένα πράγματα. Αυτό που βλέπετε δεν έχει καμία σχέση με πρόβατο. Το πρόβατο έχει μαλλί από πάνω, έχει ουρίτσα, έχει ματάκια. Εσείς δεν βλέπετε ούτε ματάκια ούτε τίποτα, ένα τέτοιο πράγμα βλέπετε. Αυτό εδώ είναι και στρογγυλό, δεν είναι μόνο επίπεδο, παιδιά. Τότε οι άνθρωποι, λέει ο Πλάτωνας, οι δεσμότες υπόλοιποι, θέλουν να τον σκοτώσουν. Ο άνθρωπος που την κοπάνησε και είδε την αλήθεια είναι ο φιλόσοφος για τον Πλάτωνα. Οι άλλοι είμαστε εμείς οι υπόλοιποι άνθρωποι, οι οποίοι ποτέ δεν μπορούμε να δεχθούμε ότι αυτό που βλέπουμε, που ακούμε, που αντιλαμβανόμαστε με τις αισθήσεις μας, δεν είναι το πραγματικό. Ο Πλάτωνας λέει ότι αυτά εδώ είναι αντανακλάσεις του πραγματικού κόσμου. Ο πραγματικός κόσμος είναι αλλού και εμείς βλέπουμε μονάχα την αντανάκλασή της, την αντανάκλασή του, η οποία είναι απατηλή εξορισμού. Δεν έχει καμία σχέση η εικόνα ενός πράγματος που είναι σε ένα επίπεδο με το πράγμα το ίδιο που είναι σε τρεις διαστάσεις. Έτσι λοιπόν, αυτή είναι η αλληγορία του σπηλαίου. Έχουμε πει όσο πιο σύντομα γινότανε τι ο Πλάτωνας προσπαθεί να μας δώσει για το πώς μπορούμε να γνωρίσουμε τον κόσμο. Λίγα χρόνια μετά τον Πλάτωνα αναπτύσσεται η αριστοτελική θεωρία. Ο Αριστοτέλης είναι πιο πρακτικός και διαμορφώνει αντί μία θεωρία που βλέπει προς τα πάνω, μία θεωρία διαφορετική, όπου από κάτω ξεκινάει η γνώση. Ο Αριστοτέλης κατά βάση είναι εμπειριστής. Είναι δηλαδή το ανάποδο από τον Πλάτωνα, που ξεκίναγε από πάνω η πραγματική γνώση και κατέβαινε σαν θεία επιφύτηση. Τι λέει ο Αριστοτέλης? Πολύ απλά το λέω. Ο Αριστοτέλης αναπτύσσει την έννοια των καθολικών εννοιών, τα λεγόμενα στα λατινικά που δεν πλέον διδασκόμαστε universalia, έτσι. Λέει το εξής απλό. Πώς σχηματίζουμε την έννοια μήλο, για να συνεννοηθούμε. Όταν πω μήλο, όλοι ξέρετε τι εννοώ. Δεν χρειάζεται να πάμε σε κανένα σοφιστή να μας πει ότι και το πορτοκάλι είναι μήλο και η πατάτα είναι μήλο. Φιλαράκο, ξέρουμε τι είναι μήλο. Πώς το ξέρουμε? Ούτε θεοί, ούτε ιδέες, ούτε ουρανοί, λέει ο Αριστοτέλης. Άλλος είναι ο τρόπος. Εμπειρικά, ξεκινάμε λοιπόν από την αίσθηση, εμπειρικά, εδώ είναι οι αισθήσεις μας, πιάνουμε και έχουμε δει ένα μήλο με φυλλαράκι, ένα άλλο μήλο χωρίς φυλλαράκι, ένα μήλο το οποίο είναι πράσινο, ένα μήλο το οποίο είναι κόκκινο,
ένα φυρίκι. Το μήλο της Apple και ένα σάπιο μήλο που έχει σαπίσει πια και έχουμε εμπειρίες από μήλα με φυλλαράκια, από μήλα σκέτα, από μήλα πράσινα, από μήλα κόκκινα, από μήλα φυρίκια, από σχήματα μήλου, είναι σχήμα μόνο της Apple, δεν τρώγεται. Αλλά μυρίζουν, αλλά δεν μυρίζουν, αλλά έχουν χρώμα, αλλά είναι σάπια και έχουν άλλη υφή. Από όλα αυτά, αφαιρετικά λέει, βγάζω τις ιδιότητες που δεν με ενδιαφέρει. Δεν με ενδιαφέρει αν είναι κόκκινο ή πράσινο, είναι μήλο. Δεν με ενδιαφέρει αν έχει φύλλο ή δεν έχει φύλλο, είναι μήλο. Δεν με ενδιαφέρει αν είναι σάπιο ή καλό, είναι μήλο. Δεν με ενδιαφέρει αν είναι εικόνα, είναι μήλο. Ωραία. Αφαιρετικά λοιπόν πρώτα, αφαιρώ τις άχρηστες ιδιότητες με αφαιρετική σκέψη. Και κατόπιν επαγωγικά από τα πολλά δημιουργώ, φτάνω στο ένα, σε μία έννοια. Αυτή η έννοια λέγεται καθολική έννοια, καθολική έννοια μήλο. Άρα πρώτον χρειάζομαι τις αισθήσεις. Δεύτερον, αφαιρώ τις περιττές ιδιότητες, αν έχει μία φύλλο ή δεν έχει, αν πήρα όλη την ηλιά μαζί μου. Και ανεβαίνοντας από τα πολλά προς το ένα, δημιουργείται η καθολική έννοια του μήλου. Αυτήν όλοι την ξέρουμε και δεν υπάρχει θέμα να μην συνεννοηθούμε. Αλλά έτσι λέει ο Αριστοτέλης ότι φτιάχτηκε η έννοια αυτή. Αφού μας είπε η μαμά μας όταν ήμασταν 3 ετών, φάε το μιλαράκι σου και ήταν πράσινο, μετά φάε το μιλαράκι σου, είπε η μαμά και ήταν κόκκινο, καταλάβαμε ότι πράσινο ή κόκκινο το λέμε μήλο. Μετά καταλάβαμε ότι έχει και γεύση το μήλο, δεν είναι για να παίξουμε ποδόσφαιρο, τρώγεται. Μετά καταλάβαμε ότι έχει και αυτή τη σύσταση το μήλο. Και μετά καταλάβαμε ότι ρε εσύ, εκείνο το κομπιούτερ με το μήλο, πώς το λένε, Macintosh. Ωραία, άρα και αυτό λέγεται μήλο. Και η εικόνα, η σκέτη είναι μήλο. Αυτή η θεωρία που είναι πιο απλή, με λιγότερους θεούς, ψυχές, ουρανούς, σπήλαια, είναι, θα έλεγε κανείς, μέχρι και σήμερα, μία πολύ ισχυρή θεωρία της γνώσης. Δηλαδή και σήμερα η επιστήμη κάπως έτσι δουλεύει. Δουλεύει με την αφαίρεση των στοιχείων που δεν μας χρειάζονται και με την επαγωγή ότι κάνω 1, 2, 3, 4 πειράματα και στο τέλος φτάνω σε ένα γενικό συμπέρασμα. Επομένως, ναι, η αριστοτελική θεωρία μας μοιάζει πιο γήινη, πιο πρακτική, πιο εφαρμόσιμη. Μπορούμε να πορευτούμε πιο καλά. Δεν μπορώ να μπω στο εργαστήριο και να αρχίσω να μιλάω για ιδέες που γνώρισε η ψυχή μου στον ουρανό. Ήταν γενναίο το βήμα που έκανε ο Πλάτωνας, αλλά δίσκαμπτο. Δεν μπορεί να μας σήμερα να μας βοηθήσει. Μέχρι εδώ πολύ χοντρικά και πολύ συνοπτικά έχετε γνωρίσει δύο θεωρίες οι οποίες είναι κατά κάποιο τρόπο, όχι απολύτως, διεστώσες. Δηλαδή η μία παίρνει τη μία πλευρά και η άλλη την άλλη. Η μία έχει βάση τις αισθήσεις, η άλλη λέει μην εμπιστεύεσαι καθόλου τις αισθήσεις. Φυσικά χύθηκε πάρα πολύ μελάνι ίσαμε το 17ο αιώνα που εμείς θα κάνουμε ένα άλμα τεράστιο. Δεν θα σας κουράσω με αυτά. Θα πρέπει μόνοι σας κάποια στιγμή, αν ενδιαφέρεστε, να κάτσετε και να μελετήσετε ποιες διαφορετικές θεωρίες. Ποιες διαφορετικές θεωρίες διατυπώθηκαν και ποιες ενστάσεις είχαν δίκιο. Δηλαδή, κάποιοι έφτασαν και είπαν ότι, κυρία Αριστοτέλη, και πώς έχουμε τις ίδιες αντιλήψεις αφού οι αισθήσεις μας παραπλανούν και αυτό δεν μπορείς να μην το αρνηθείς και εσύ ο ίδιος. Πώς φτάνουμε να τα βλέπουμε κόκκινα. Τι λέμε κόκκινο. Και μήπως αυτή η καθολική έννοια που βάλαμε πάνω δεν είναι παρά μια κούφια λέξη. Δεν έχει περιεχόμενο, είναι σκέτη κούφια λέξη. Και καλά για τις έννοιες μήλο.
όταν φτάσω στην έννοια δικαιοσύνη, που είδα καμία δικαιοσύνη στο δρόμο, η μία φορούσε παντελόνι και η άλλη φορούσε βράκα και η άλλη φορούσε παντόφλες και τις έβαλα κάτω, στις αφηρημένες έννοιες πώς θα φτάσουμε σε αυτή την καθολική. Καλά στη γάτα, είδα μια γάτα με ουρά και μια γάτα χωρίς ουρά. Και μια γάτα πολύ τριχωτή, μια γάτα λίγο τριχωτή. Εκεί είναι εύκολο. Στις αφηρημένες έννοιες, πώς συνεννοούμαστε όλοι επί της δικαιοσύνης. Α, εκεί το πράγμα του Αριστοτέλη αρχίζει να δείχνει τριγμούς το σύστημά του. Περνάμε σε έναν μεγάλον της σκέψης. Δυτικό. Μέχρι την εποχή, μάλλον στον πρώτο θρίαμβο της φυσικής, όπου τα βρήκαν όλα και τα εξήγησαν, βάλτε στο μυαλό σας τον Νεύτωνα πάλι με τον Μήλο, διατυπώνεται η θεωρία του Λαπλάς, ότι αυτό το σύμπαν, αυτός ο κόσμος, λειτουργεί σαν ένα καλορυθμισμένο ρολόι. Όλα πάνε τέλεια. Υπάρχουν νόμοι φυσικής, οι οποίοι διέπουν το σύμπαν αυτό και αυτό το σύμπαν κυλάει πάνω σε συγκεκριμένες τροχιές και όπως το ρολόι σας μπορεί να γυρίζει και να δείχνει τις ώρες, δεν μπορεί να πάει ούτε πιο γρήγορα, ούτε πιο αργά, ούτε να κάνει ό,τι θέλει, ούτε να φύγουν οι δείχτες από εκεί που είναι. Οι δείχτες θα είναι εκεί και όσο το κουρδίζετε εσείς, και μάλιστα το ρολόι του σύμπαντος είναι αυτοκούρδιστο, αυτό το ρολόι θα δουλεύει με συγκεκριμένες πορείες. Αυτό είναι το σύστημα του Λαπλάς. Λέει δηλαδή ότι ο κόσμος μας συνέχεται από κάποιους νόμους οι οποίοι υποχρεωτικά το κάνουν να κινείται. Δεν έχει δυνατότητα να κάνει ό,τι θέλει το σύμπαν. Φανταστείτε δηλαδή τον ήλιο. Μπορείτε να φανταστείτε ότι αύριο το πρωί ο ήλιος θα αποφασίσει να μην βγει. Όχι βέβαια, ξέρουμε, υπάρχουν οι νόμοι της βαρύτητας, ξέρουμε, έχουμε ερμηνεύσει ακριβώς τι γίνεται με τα ουράνια σώματα, γιατί το ένα σώμα κρύβει το άλλο, μπορούμε να προβλέψουμε τις εκλήψεις, ξέρουμε ότι ο ήλιος δεν μπορεί να φύγει από την τροχιά του, δεν μπορεί να μας πλησιάσει, ούτε εμείς μπορούμε να απομακρυνθούμε, μην ανησυχείτε, θα είμαστε σε σταθερή τροχιά γύρω από τον ήλιο. Αυτό είναι το σύστημα του Λαπλάς και είναι η φοβερή πεποίθηση, αυτοπεποίθηση που ενέπνευσε ο Νεύτωνας και η μελέτη της σύγχρονης φυσικής, σύγχρονης του 1700, έτσι, στον άνθρωπο. Τελείωσε, αυτό είναι, του είπε. Αυτή είναι η νόμη, μην το ψάχνεις. Αυτό έχει, αυτή είναι η αιτία, αυτό είναι το αποτέλεσμα. Πάνω σε αυτό τον ωραίο θρίαμβο που θα μας βόλευε πάρα πολύ, ξεκινάει ένας μεγάλος σκεπτικιστής, ο David Hume, στα ελληνικά Hume και στα αγγλικά Hume, έτσι, ο οποίος λέει τα εξής εντελώς επαναστατικά πράγματα. Λέει, για καλοκοιτάξτε το, όλα όσα λέμε ότι γνωρίζουμε, γνωρίζω, είδα, άκουσα, μέσα μας δεν φτιάχνουν μια ενιαία παράσταση, αλλά είναι ένα θέατρο που παίζονται διαφορετικές παραστάσεις. Δηλαδή, αυτό που καταλαβαίνουμε από τον κόσμο όταν μπούμε μέσα, νομίζετε ότι μόλις κατέβουμε κάτω θα ακούσουμε θόρυβο από αυτοκίνητα, θα δούμε το σκοτάδι της νύχτας, θα μυρίσουμε τα καυσαέρια που υπάρχουν, θα αντιληφθούμε άλλα πράγματα και αν πάμε να ακουμπήσουμε ένα αυτοκίνητο δεν θα μπορούμε να προχωρήσουμε, θα πρέπει να κάνουμε το γύρο. Στην πραγματικότητα, λέει, ο νου σας είναι μία σκηνή μεγάλη όπου παίζονται παραστάσεις διαφορετικές. Εδώ είναι η παράσταση φως, εδώ είναι η παράσταση ήχος, εδώ είναι η παράσταση αφή, εδώ είναι η παράσταση μυρωδιά, αλλά ο άνθρωπος για να επιβιώσει, γιατί το μυαλό μας δεν μας το έβαλε ο Θεός εντός εισαγωγικών για να σκεφτόμαστε, μας το έβαλε για να επιβιώσουμε, να βρούμε το τυράκι, να βρούμε την ποντικίνα μας και να κάνουμε και άλλα ποντικάκια, να αμυνθούμε απέναντι στις γάτες,
δικές μας, τους δικούς μας εχθρούς. Γι' αυτό μας το έβαλε το μυαλό. Άρα, λέει, το μυαλό σας πήρε όλες αυτές τα διαφορετικά ερεθίσματα, τις παραστάσεις, τα ένωσε αυθαίρετα, λέει ο Χιούμ, και τίποτε άλλο, και πάνω σε αυτή την αυθαιρεσία εσείς μου λέτε γνωρίζω. Εφόσον κατάφερε το αρχικό ποντίκι που λεγόταν άνθρωπος να επιβιώσει, να αναπαραχθεί, να φάει, να βρει το δρόμο του προς τη φωλιά του, ο κόσμος προχώρησε και πήραμε αυτό το σχήμα ως δεδομένο. Ποιος το είπε ότι είναι δεδομένο? Ο Χιούμ λοιπόν βάζει αυτή τη φοβερή αμφισβήτηση. Λέει, αυτό που λέτε γνωρίζω είναι χωριστές παραστάσεις ενός θεάτρου που δεν συνδέονται με αίτιο και με αιτιατό. Είναι νύχτα, γι' αυτό δεν βλέπω μπροστά μου και βλέπω μόνον τόσο. Αν ήταν μέρα θα έβλεπα τόσο. Ακούω αυτό τον ήχο διότι έπεσε το στυλό. Όταν ένα στυλό πέφτει παράγει... Ποιος το λέει αυτό? Και φτάνει να πει τα εξής ακραία παραδείγματα και εδώ ετοιμάζομαι για να μου πετάξετε, ευτυχώς ελπίζω να μην έχετε ντομάτες ή πέτρες ή κάτι άλλο. Πρώτον λέει, ποιος απέδειξε την επαγωγική σκέψη? Δηλαδή η επαγωγική σκέψη, 1, 2, 3, 4, 5, άρα γενικός νόμος θα συμβαίνει αυτό, το είπε ο Αριστοτέλης. Απόδειξη μας έδωσε. Μία φορά έριξα, έκανε ήχο. 2, έριξα, έκανε ήχο. 3, έριξα, έκανε ήχο. Θα κάνει τώρα ήχο? Δεν αποδεικνύεται. Θα πέσει τώρα το στυλό? Για να δούμε, εγώ βάζω στοίχημα. Δεν θα πέσει τώρα. Έπεσε. Άλλη μία φορά που έπεσε. Και τι λέει ο Χιούμ με αυτά τα φοβερά παραδείγματα? Υπάρχει, νομίζετε, κάποιος νόμος που επιβάλλει αύριο το πρωί να βγει ο ήλιος από την Ανατολή? Όχι. Εάν είχαμε εδώ ένα φυσικό, και θα χαιρόμουν πάρα πολύ μάλιστα, γιατί στο σχολείο όταν φτάνουμε σε κάποια στιγμή στη γνωσιολογία και λέω αυτά τα πρώτα τρελά στα παιδιά, συνηθίζω να φέρνω και ένα φυσικό μαζί. Ο φυσικός απαντάει ανενδίαστα. Ουδής νόμος υποχρεώνει αύριο το πρωί τον ήλιο να βγει στην Ανατολή. Μα βγήκε 14.400 εκατομμύρια φορές. Αύριο το πρωί, σύμφωνα με τη σύγχρονη φυσική, τίποτα δεν υποχρεώνει τον ήλιο να βγει. Μάλλον πιθανότατα θα βγει, αλλά τίποτα δεν τον υποχρεώνει όπως τον υποχρέωνε στην Ευτόνια και στην φυσική του Λαπλάς με το καλοκουρδισμένο ρολόι. Γιατί? Απάντηση. Διότι όλοι οι νόμοι, λέει ο Χιούμ και είναι φοβερός, είναι σαν τις προλήψεις. Ο άνθρωπος σχημάτισε νόμους γιατί είδε πάρα πολλές φορές να συμβαίνει αυτό το πράγμα. Σίγουρα όσες γιαγιάδες δικές σας σας λένε είδα μαύρη γάτα το πρωί ή είδα παπά το πρωί με ράσα θα έχουμε ατυχία, σίγουρα θα το έχουν πάθει πολλές φορές, δεν φαντάζομαι ότι θεωρείτε τρελές, αλλά αυτό δεν αποτελεί νόμο. Μπορεί να δείτε μαύρη γάτα και να είναι τέλεια η μέρα. Μπορεί να δείτε τον παπά και να μην έχετε κανένα πρόβλημα. Μπορεί να αφήσετε ανοιχτά τα ψαλίδια στο σπίτι σας και να μην υπάρξει κανένας κίνδυνος. Μπορεί να περνάτε κάτω από τις σκάλες και να παντρευτείτε. Τώρα, η γιαγιά σου λέει μην περνάς κάτω από τη σκάλα, δεν είναι καλό. Έσπασε καθρέφτη στο σπίτι, είναι, πώς το λένε, άλλη σωριά. Αλλά όσο βάρος έχει της γιαγιάς που παρατήρησε ότι 10, 20, 30 φορές έσπασε καθρέφτης και τη μια της κάηκε το φαγητό, την άλλη πλακώθηκε με την κόρη της, άλλο τόσο έχει ο νόμος που λέει ότι αύριο το πρωί θα βγει ο ήλιος. Και επανέρχεται με το ίδιο ερώτημα ο Χιούμ. Ποιος απέδειξε την επαγωγή?
Εδώ πρέπει να μιλάμε με καθαρά μαθηματικούς όρους. Πρέπει δηλαδή κάποιος να μας αποδείξει ότι αυτό το σύστημα, 1, 2, 3, 4, 5, άρα πάντοτε θα γίνεται αυτό το πράγμα. Όχι. Απλώς εσείς παρατηρήσατε ότι 400 δισεκατομμύρια φορές βγήκε ο ήλιος από την Ανατολή. Αυτό δεν τον υποχρεώνει τον ήλιο να βγει αύριο. Μπορεί να σας φαίνεται παραδοξολογία αυτό που λέω, αλλά ο Χιούμ έχει δίκιο. Όλοι δηλαδή οι φυσικοί μέχρι την εποχή του μας διαβεβαίωνε ότι αυτό θα λειτουργήσει. Ξαφνικά έρχεται ένας τρελός και λέει μπορεί να μην λειτουργήσει. Αυτή τη στιγμή, μέχρι τώρα έχουμε παρατηρήσει ότι ό,τι αφήσουμε πέφτει κάτω για τους νόμους της βαρύτητας και δεν συμμαζεύεται. Θα πέσει αυτό τώρα που μιλάω. Κανείς, λέει ο Χιούμ, δεν μπορεί να σας βεβαιώσει ότι θα πέσει. Ρίξτε το κύριε Αποστολίδη να δούμε. Άλλη μία φορά διαψεύστηκε ο Χιούμ. Αλλά όχι ότι υπάρχει νόμος που το υποχρεώνει να πέσει. Υπάρχει εξήγηση εκ των υστέρων. Και δεύτερη ανέρεση που κάνει ο Χιούμ φοβερή. Ποιος το είπε ότι ισχύει ο νόμος αίτιο αποτέλεσμα? Ο νόμος αίτιο αποτέλεσμα, αίτιο αιτιατό όπως το λέμε στη φιλοσοφία, είναι βασικός νόμος της φυσικής που λέει ότι για κάθε αποτέλεσμα έχω μία αιτία. Πίσω από κάθε αποτέλεσμα, από το θόρυβο που έκανε εδώ πέρα, έχω την αιτία ότι προσέκρουσε ένα σώμα πάνω σε άλλο και δημιουργήθηκαν κύματα. Ποιος το λέει ότι ισχύει αυτός ο νόμος, ότι πίσω από κάθε αποτέλεσμα θα υπάρχει ένα αίτιο και μετά από ένα αίτιο θα ακολουθήσει ένα αποτέλεσμα? Ποιος μας το απέδειξε? Ελάτε κύριε Αποστολίδη, πάλι παραδοξολογίες λέτε. Δυστυχώς, εάν φέρουμε εδώ έναν φυσικό, θα σας απαντήσει δεν αποδεικνύεται. Και το χειρότερο, το πιο τρελό, ότι η σύγχρονη φυσική του 20ου αιώνα δικαίωσε το Χιούμ απολύτως και γκρέμισε τον Εύτονα, όχι ολόκληρον, αλλά σε ένα μεγάλο σημείο, σε ένα μεγάλο μέρος. Γιατί μας εισήγαγε στην έννοια της απροσδιοριστίας. Υπάρχουν δύο έννοιες στη φιλοσοφία. Η μία είναι ο ντετερμινισμός, δηλαδή ότι όλα πηγαίνουν σε μία χαραγμένη τροχιά. Κάνω αυτό, θα γίνει το άλλο. Κάνω το άλλο, θα προσδιοριστεί το παράλλον. Και υπάρχει και η έννοια της απροσδιοριστίας. Ότι ο κόσμος αυτός δεν έχει πάντα αίτιο αποτέλεσμα. Δεν κρύβεται πίσω από κάθε αποτέλεσμα ένα αίτιο, ούτε κάθε αίτιο θα φέρει ένα αποτέλεσμα. Τώρα αυτό το δεύτερο μάλλον τρελό μας φαίνεται. Λυπάμαι, αλλά όπως πολύ σωστά είπε ένας φίλος φυσικός, οι φυσικοί αφού ερευνούσαν, κάποια στιγμή χτύπησαν στον τοίχο, δεν τους βγαίνανε τα πειράματά τους, δεν τους έβγαινε περαιτέρω ο λογισμός και αναγκάστηκαν να κάνουν ένα βήμα πίσω και να πούν λοιπόν υπάρχει απροσδιοριστία. Τι είναι η απροσδιοριστία? Ότι δεν ισχύει υποχρεωτικά ο νόμος του αιτίου και του αιτιατού. Δεν σημαίνει ότι επειδή έχω ένα αίτιο και το παρατήρησα 10 φορές και μου έβγαλε αυτό το αποτέλεσμα, ότι την ενδέκατη θα το βγάλει. Αυτός ο νόμος, πάνω στον οποίο στηρίζεται όλη η σύγχρονη κβαντική φυσική, έτσι, αυτός ο τρόπος σκέψης περισσότερο, ο οποίος βοήθησε σε ένα τρομερό βαθμό τη σύγχρονη φυσική να εξελιχθεί, ουσιαστικά δικαιώνει το Χιούμ. Δεν μπορείς να αποδείξεις ούτε την επαγωγή, ούτε τον νόμο του αιτίου-αιτιατού. Αν ρώταγε κανείς το Χιούμ, ρε Χιούμ τα βρήκες όλα αυτά, και τότε ας σταματήσουν. Δηλαδή την ώρα που θα μπει ο φυσικός να μας πει λοιπόν να σας πω στο επόμενο μάθημα, του λες στάσου ρε φίλε, αφού δεν ισχύει η επαγωγή, τι μου λες για πειράματα που έκανες. Έκανες 4.000 πειράματα, μπορεί την επόμενη φορά που θα το κάνεις να μην βγει. Σταμάτα, φύγε. Τι θα πει, αφού δεν υπάρχει αίτιο και αιτιατό, ας σταματήσουμε να κάνουμε επιστήμη. Γιατί πάμε στο γιατρό για να μας κάνει μία τομή στο μάτι και να μας σώσει τον αμφιβληστροειδή που έχει το τάδε πρόβλημα? Επειδή έπιασε στην κυρία Λούλα και στην κυρία Γεωργία, το δικό μου το μάτι, πώς είμαι σίγουρος ότι θα το πιάσει? Άμα αναιρέσουμε δηλαδή αυτούς τους νόμους, τους δύο βασικούς, την επαγωγή και το αίτιο και αιτιατό, τότε ακουμπάμε κάτω τα μολύβια και σταματάει όλη η επιστήμη. Τελείωσε. Μα το έκανα, είμαι χημικός. Έκανα πείραμα και βρήκα το μεθάνιο
100 φορές είναι αναφλέγεται. Πρόσεχε. Τι λες, και τι το υποχρεώνει το μεθάνιο αύριο να είναι πόσιμο και πάρα πολύ καλό. Εγώ το δοκιμάσω, να δούμε. Τότε και ο χημικός σηκώνει τα χέρια, ο γιατρός σηκώνει τα χέρια. Ο Χιούμ τι είπε, συνεχίστε να προβάλλετε για λόγους βολής, επειδή βολεύει, συνεχίστε να προβάλλετε τον κόσμο όπως τον μάθατε. Αλλά να ξέρετε, κατά βάθος, ότι δεν ισχύει, ότι περπατάτε πάνω στον αέρα. Πώς είναι τα καρτούν που τρέχει ο Μίκη, τρέχει, τον κυνηγάνε και κάποια στιγμή έχει βγει έξω και τρέχει πάνω στον αέρα. Το συνειδητοποιεί και πέφτει κάτω. Αλλά για ένα αρκετό διάστημα τρέχει ακόμα ο Μίκη. Κάπως έτσι είναι ο άνθρωπος, κατά το Χιούμ. Δεν μπορείς, σου λέει, το μυαλό σου είναι έτσι φτιαγμένο, ώστε δεν μπορείς να καταλάβεις τον κόσμο χωρίς αυτούς τους νόμους της αιτιότητας και τους νόμους της επαγωγής. Εσύ κάνεις ένα πείραμα για τη διαστολή των μετάλλων και λες, όταν θα θερμάνω επί ένα λεπτό κάθε μέταλλο μία μεταλλική ράβδο σε τόση θερμοκρασία, τότε θα έχω τόση διαστολή. Το έκανα μία, το έκανα δύο, το έκανα τρεις. Άρα νόμος της φύσης. Απάντηση, όχι. Νόμος της φύσης, όσες φορές έγινε στο παρελθόν, δημιουργήθηκε αυτό το πράγμα. Αν θα γίνει στο μέλλον, δεν μπορείς να το βεβαιώσεις. Και αν η αιτία γι' αυτό ήταν η θερμοκρασία, μπορεί να είναι εντελώς άλλο το αίτιο. Και μπορεί το ίδιο αίτιο να μην λειτουργήσει την επόμενη φορά. Είναι πάρα πολύ δύσκολο να σας το κάνω αυτό να το καταλάβετε, ιδιαίτερα όσοι δεν έχετε γνώσεις προηγμένης φυσικής, όπως και εγώ βέβαια, μη σας παραστήσω ότι ξέρω φυσική, έχω αντιγράψει και έχω μάθει σαν καλός μαθητάκος από τους φυσικούς, γιατί στο σχολείο ήμουν κάκιστος μαθητής στη φυσική και δεν τα έπαιρνα, καλά πέραν του ότι τότε δεν υπήρχε και κβαντική φυσική να μάθουμε. Αλλά θα σας πάω ένα μικρό ταξίδι στο πώς βλέπουν οι σύγχρονοι φυσικοί με πολύ απλά λόγια και με πολύ απλά και βασικά πειράματα, τα οποία δεν τα πήρα, δεν είναι δικά μου για να τα αμφισβητήσετε, είναι της φυσικής, της σύγχρονης, ώστε να καταλάβετε ότι ο κόσμος είναι εντελώς άλλος από αυτόν που εμείς έχουμε σχηματίσει σαν ποντικάκια. Και ο Χιούμ είχε δίκιο, που παρότι δεν μπορούσε να μας το αποδείξει με εξισώσεις, μας είπε, παιδιά, είστε πολύ μακριά νυχτωμένοι. Συνεχίστε, αλλά είστε πολύ μακριά νυχτωμένοι. Και μάλιστα η μεγάλη του αξία είναι στο γεγονός ότι χωρίς να κάνει όλες τις εξισώσεις του Max Planck, του Einstein, του Heisenberg, των άλλων μεγάλων φυσικών, αυτός το σκέφτηκε. Το έπιασε χωρίς να κάνει. Οι άλλοι πέσανε και λύνανε από το πρωί μέχρι το βράδυ φυσική αγκαλιά με μαθηματικούς και λύνανε τύπους και το απέδειξαν. Αλλά εκείνος το πιάσε το 1700 χωρίς τύπο. Και του ανοίγουμε δύο τρύπες. Αυτό εδώ είναι hard bore. Έτσι. Του έχουμε ανοίξει δύο τρύπες όμως. Δύο μικρές τρυπούλες. Και βάζουμε μία φωτεινή πηγή εδώ πέρα. Εσείς πιστεύετε ότι αφού η φωτεινή πηγή είναι εδώ πέρα, θα πρέπει το φως να περάσει έτσι ευθυγράμμως και όταν απλώσω μία οθόνη εδώ, να μου δώσει εδώ ένα φωτεινό σημείο. Θα πρέπει επίσης, αφού έχω ανοίξει και μία άλλη τρύπα, να μου δώσει και εδώ ένα φωτεινό σημείο. Θέλετε να μάθετε τι συμβαίνει όταν κάνουμε αυτό το πείραμα? Εκτός από αυτά τα δύο φωτεινά σημεία, εμφανίζεται εδώ ένα ακόμα πιο φωτεινό σημείο. Απόδειξη ότι το φως διαδίδεται και ευθυγράμμως και κατόπιν διαδίδεται κυματοειδώς. Και όταν φτάσουν αυτά τα κύματα, τα δύο, και ενωθούν, σχηματίζεται εντονότερο φως εκεί που δεν υπάρχει τίποτα εδώ πέρα. Και δεν μπορούν να πούν με βεβαιότητα οι φυσικοί πότε είναι σωματιδιακοί και πότε είναι κυματοειδείς. Έλα μου, ντε.
Πάβει λοιπόν, όταν παρατηρούμε τέτοια πράγματα, όταν χτυπάμε τα μούτρα μας, όχι εμείς ευτυχώς, η φυσική, σε τέτοιου είδους πειράματα, αρχίζουν να σκέφτονται κάπου κάναμε λάθος με τον Νεύτωνα. Φίλε Νεύτωνα, μάλλον κάπου δεν μας τα εξήγησες καλά. Αίτιο και αιτιατό. Πολύ απλό πείραμα, δεν θα σας πω κάποιο δύσκολο πείραμα. Λέμε λοιπόν ότι πάντοτε άμα έχω ένα αίτιο θα έχω και ένα αποτέλεσμα. Και μάλιστα άμα το έχω μελετήσει και ξέρω τι κάνω, μια χαρά. Απάντηση. Έχω ένα κουβά με νερό, σας τον δείχνω από πάνω, και βάζω εδώ πέρα μερικά φελιζόλ και επιπλέον, κομματάκια φελιζόλ. Εάν κουνάω το δάχτυλό μου εδώ, βάλω το δάχτυλό μου και κουνάω την επιφάνεια του νερού, θα αρχίσουν να σχηματίζονται κύματα και σε λίγο θα αρχίσουν να χοροπηδάνε τα φελιζόλ. Λογικό. Κουνάς το νερό, κουνιούνται τα φελιζολάκια. Δημιουργείς έναν κυματισμό, δημιουργείται. Αίτιο και αιτιατό. Πάμε παρακάτω. Ας υποθέσουμε ότι κουνάω σε δύο σημεία. Βάζω τα δάχτυλά μου έτσι και κουνάω σε δύο σημεία το νερό. Ξέρετε τι θα συμβεί. Δεν θα κουνιούνται όλα τα φελιζολάκια. Κάποια φελιζολάκια θα παραμείνουν απολύτως ακίνητα. Έλα μου ντε, γιατί. Να, το είχα το αίτιο. Τι σε πειράζει, μου είπες όταν κουνάς το νερό θα κουνιούνται τα φελιζόλ. Κουνάω σε δύο σημεία και δεν. Τρίτον, τέταρτον, πέμπτον, παραδείγματα που λέει η σύγχρονη φυσική. Όσο περισσότερο προσπαθείς να βρεις τη θέση ενός σώματος, τόσο λιγότερο επιτυγχάνεις να βρεις την ταχύτητά του. Όσο περισσότερο προσπαθείς να προσδιορίσεις την ταχύτητά του, τόσο περισσότερο χάνεις τη θέση. Μα τι θα πει χάνεις τη θέση του. Χάνεις τη θέση. Ενώ εμείς νομίζουμε ότι ναι, αφού θα έχει αυτή την ταχύτητα, θα φτάσει σε αυτή τη θέση σε εκείνη την ώρα. Σου λέει, όσο περισσότερο προσπαθείς να προσδιορίσεις τη θέση, σου διαφεύγει η ταχύτητα. Πράγματα τα οποία με την κλασική μας αντίληψη της φυσικής, της γνώσης του κόσμου, δεν στέκουν. Εμείς θεωρούμε ότι ο χώρος και ο χρόνος είναι σταθερά και συγκεκριμένα. Και μάλιστα, ότι είναι αυτά. Δεν υπάρχει άλλο πράγμα. Κάνω ένα μικρό διάλειμμα, προτού συνεχίσω στην απόλυτη τρέλα, για να σας φέρω άλλον έναν τρελό φιλόσοφο. Αυτός είπε πράγματα ακόμα πιο παλαβά από το Χιούμ. Τον ξεπέρασε σε παλαβομάρα. Ήταν ένας Ιρλανδός ιεροκήρυκας και λεγότανε Μπέρκλεϊ. George Berkeley. Φυσικά προς τιμήν του είναι ονομασμένο το Πανεπιστήμιο Berkeley στην Αμερική, ένα από τα κορυφαία πανεπιστήμια του κόσμου. Τι είπε αυτός ο άνθρωπος? Είπε το εξής απλό. Όλος ο κόσμος δεν υπάρχει. Τίποτα δεν υπάρχει. Όλος ο κόσμος που βλέπετε και αντιλαμβάνεστε είναι μόνο παραστάσεις μέσα στο μυαλό σας. Θα σας το φέρω με ένα πάρα πολύ απλό τρόπο. Το ψυγείο ξέρουμε ότι μόλις ανοίξουμε, ανάβει το φωτάκι, έτσι, και μόλις κλείσουμε την πόρτα κλείνει το φωτάκι. Πώς ξέρουμε τι υπάρχει μέσα στο ψυγείο όταν είναι κλειστή η πόρτα, αν το φωτάκι είναι κλειστό ή ανοιχτό? Υπάρχει κάτι μέσα. Εμείς έχουμε μία παράσταση ότι μέσα έχει γιαούρτια, τυριά, το χτεσινό μας φαγητό, μόλις το ανοίξουμε. Φανταστείτε ότι ο Μπέρκλεϊ λέει, δεν υπάρχει, υπάρχουν μόνο εικόνες μέσα στο μυαλό σας, τίποτε άλλο. Και η θεωρία του ονομάζεται αηλία. Δηλαδή, από το άλφα το σπεριτικό και την ύλη. Δεν υπάρχει ύλη. Λέει μάλιστα ο Μπέρκλεϊ, πού έχετε δει ύλη? Μου λέτε, αυτό είναι από ύλη. Πού έχετε, σας έχει δείξει ποτέ κανένα σακί με ύλη? Ένα ύλη, παρακαλώ, πού την είδατε εσείς και ξέρετε και μου λέτε, είναι ύλη κύριε Αποστολίδη αυτό? Τίποτα, λέει ο Μπέρκλεϊ. Αυτό είναι εικόνα ενός πράγματος. Παίζοντας με αυτή τη σκέψη, προσέξτε, μένοντας πιστή, αλλά παίζοντας μαζί της,
θα μπορούσα να ρωτήσω καθέναν από εσάς, αν έπαιρνα ένα τσεκούρι και άνοιγα το κεφάλι του κακόμερου του Λεωνίδα, είναι σίγουρος ο Λεωνίδας ότι εμείς θα μείνουμε εδώ πέρα μετά και θα συζητάμε ή θα φωνάξουμε το 100. Πώς μπορεί να ξέρει ότι όταν θα κλείσει τα μάτια του, εμείς θα συνεχίσουμε, αφού αυτός δεν θα μας καταγράφει. Μα ελάτε, παίζετε τώρα. Μπορεί, απαντάει ο Μπέρκλι, να είμαστε όλοι μόνον μία εικόνα παράσταση μέσα στο μυαλό του και άλλη μία παράσταση να είστε εσείς. Αυτό που φαίνεται εντελώς τρελό, έτσι, σαν σκέψη, ότι δηλαδή δεν υπάρχει καμία υλική υπόσταση αυτού του κόσμου, όλα είναι μόνο παραστάσεις, γαργαλήματα, δηλαδή κάτι. Έχω κλείσει τα μάτια μου τώρα, δεν το βλέπω, ναι, το πιάσα όμως. Δεν υπάρχει τίποτα, είναι απλώς ένα γαργάλιμα στο χέρι μου. Μη μου λες ότι υπάρχει κάτι εκεί. Δεν υπάρχει καμία ύλη, είναι μόνο οι αισθήσεις μας που κάτι τις ερεθίζει. Ο Μπέρκλεϊ το πάει αυτό μέχρι το τέρμα. Σκοπός του όμως είναι να αποδείξει πώς είμαστε δεμένοι με αυτή την ύλη. Πώς θεωρούμε δεδομένο ότι αυτό που πιάνουν οι αισθήσεις μας υπάρχει πράγματι. Δεν υπάρχει απόδειξη ότι υπάρχει αυτή η ύλη εδώ πέρα. Υπάρχει απόδειξη μόνο για μένα ότι κάτι χτύπησε τα αισθητήριά μου όργανα, το βλέπω πορτοκαλί, όρια που ξέρουμε οι λίγο πιο υποψιασμένοι δεν υπάρχουν χρώματα. Τόσο μακριά είμαστε, εγώ το βλέπω πορτοκαλί και δεν είναι καθόλου πορτοκαλί. Και επίσης ότι έχει στερεά ύλη. Και να μην σας πάω λίγο παραπέρα για να αρχίσετε και εσείς να σκέφτεστε σαν τον Μπέρκλεϊ. Η σύγχρονη επιστήμη λέει ότι οσοδήποτε και αν πιέσω το χέρι μου πάνω, το δάχτυλό μου πάνω σε αυτό εδώ το θερμός, θα υπάρχουν κάποια νανοχιλιοστά ανάμεσα στο πιεσμένο δίκτυ μου και στο υλικό του πλαστικού. Οσοδήποτε και αν σφίξω τα δύο μου δάχτυλα, πάντα υπάρχουν κάποια νανοχιλιοστά. Άρα δηλαδή, όταν λέω σφίγγω, εννοώ αυτό. Και όταν λέω σηκώνω το τραπέζι, εννοώ το κρατάω έτσι και το σηκώνω. Και επίσης τα κύτταρά μας δεν κολλάνε το ένα με το άλλο, δεν είναι συμπαγή. Ανάμεσα έχουν κάποιο κενό, ελάχιστο αλλά κενό. Άρα λογικά κινούμε σαν ένα σύννεφο, σαν το σύννεφο που βάζουν οι γυναίκες από λακ. Περίπου είμαι ένα σύννεφο από λακ που κινούμε. Αρκετά πυκνό για τα μάτια σας, αυτό δεν λέει τίποτα. Φανταστείτε με ως σύννεφο. Αυτή η περίεργη, τρομερή θεωρία, η οποία λέει ότι όλοι μας είμαστε μόνον αηλία, δεν υπάρχει ύλη, μόνο παραστάσεις, ακραία ιδεαλιστική θεωρία, μόνο παραστάσεις σε μυαλά, τίποτα άλλο. Θα μπορούσε κανείς να πει ότι επιβεβαιώνεται από τη σύγχρονη φυσική? Λυπάμαι, αλλά ναι. Παρακολούθησα μια διάλεξη για πολύ βλάκες από έναν λαμπρό καθηγητή που είχε ευτυχώς την δυνατότητα να τα εκλαϊκεύει. Ήταν ο κύριος Χατζόπουλος, είναι στο ΣΕΡΝ και διδάσκει στην Ελβετία και ήρθε να μας κάνει μια διάλεξη ευτυχώς για μαθητές και όχι για φυσικούς. Και είπε κάποια πράγματα τα οποία τα γνώριζα, απλώς τα είπε με πολύ πιο ωραίο τρόπο από ό,τι τα γνώριζα. Έχετε ακούσει ποτέ για τη σκοτεινή ύλη και τη σκοτεινή ενέργεια? Η ύλη που λέμε ότι είμαστε εμείς όλοι, ο κόσμος μας, το σύμπαν μας, είναι λιγότερο ή περίπου το 3% της ύλης του σύμπαντος. 3, maximum μπορεί να φτάσει και το 4. Από εκεί και πέρα υπάρχει ένα 75 περίπου της 100 σκοτεινή ύλη. Ενέργεια. Σκοτεινή ενέργεια. Και ένα περίπου 23% ή 22%, δεν θα παίξουμε τώρα, σκοτεινή ύλη. Εδώ έχουμε ενέργεια και εδώ είναι. Δηλαδή,
Τι είναι αυτά τα πράγματα? Έχουμε καταλάβει ότι η ύλη εμείς, κάθε ύλη, έχει από πίσω της μία αντιύλη. Την πολεμάει, να σας το πω έτσι πολύ χονδρικά, μία αντιύλη. Και την ονομάσαμε σκοτεινή. Το δικό μας σύμπαν περιέχει 3 με 4% ύλη που την καταλαβαίνουμε και 75% μία, έχει και φυσικά ενέργεια. Υπάρχει 75% μία σκοτεινή ενέργεια που δεν ξέρουμε πώς διάολο λειτουργεί. Απλώς την έχουμε εντοπίσει βάσει του ότι μας λείπει εδώ, άρα κάτι λείπει, άρα αυτό είναι ενέργεια. Και ένα 22%, 23% πείτε το όσο θέλετε, σκοτεινή ύλη, της οποίας ακόμα δεν έχουμε βρει, έχουμε καταλάβει την ύπαρξη, αλλά δεν έχουμε καταλάβει ούτε πώς λειτουργεί, ούτε τι είναι. Άρα εμείς με τα φτωχά μας τα ματάκια, τα αυτάκια και τη γλωσσίτσα, πιάσαμε το 3% με τα τρομερά μας τηλεσκόπια, συζητάμε για αστέρες, για γαλαξίες, για σύμπαντα που δεν ξέρω αν είναι σωστή η λέξη, και όλο αυτό που μπορούμε να αντιληφθούμε ως συμπαγή ύλη, και μου λέτε είναι ύλη αυτό κύριε Αποστολίδη, μην το ψάχνετε, είναι το 3%. Το υπόλοιπο μας διαφεύγει και μόνο μέσω φυσικών και μαθηματικών υπολογισμών το έχουν βρει ότι υπάρχει. Κατόπιν ο ίδιος άνθρωπος μας ανέλησε ότι ανά τετραγωνικό εκατοστό και ανά δευτερόλεπτα μας διαπερνούν σωματίδια. Μας εξήγησε ότι περάσαμε πλέον, σπάσαμε το ηλεκτρόνιο, φτάσαμε σε μικρότερα σωματίδια, έτσι, ενώ ας πούμε ο Δημόκλητος είπε παιδιά το άτομο, στην αρχή καταλάβαμε ότι το άτομο έχει ηλεκτρόνιο, πρωτόνιο κλπ. Μετά σπάσαμε, πυρήνα, σπάσαμε αυτά τα κομματάκια και τώρα έχουμε φτάσει και ανακαλύπτουμε σωματίδια τα οποία είναι πλέον τόσο μικρά και τόσο αδιόρατα, αλλά αποδείξιμα, ώστε έχουν βρει γκλουόνια, έχουν βρει νετρίνα, έχουν βρει τι στο διάβολο άλλο, ώστε από ένα τετραγωνικό εκατοστό, αυτό περίπου, ανά σεκόντ, πάνω μέσα μας, από τη δικιά μας την ύλη, περνάνε 70 δισεκατομμύρια νετρίνα. Δηλαδή αυτή τη στιγμή, εμένα που με βλέπετε, με διαπερνούν σε κάθε τετραγωνικό του σώματός μου 70 δισεκατομμύρια πολύ μικρά σκουλικάκια, φανταστείτε το. Και εσείς νομίζετε ότι εγώ είμαι συμπαγής. Εγώ ακτινοβολώ αυτή τη στιγμή, καλά, γενικά ακτινοβολώ, αλλά ακτινοβολώ. Αλλά εσείς με καταλαβαίνετε μονάχα με το 3% μου. Σαν να βλέπουμε το αυτί μόνον ενός δεινόσαυρου και να λέμε δεινόσαυρο, καλά δεν το βλέπεις το από κάτω. Όχι. Νομίζαμε ότι αυτό είναι. Και μάλιστα νομίζαμε ότι είναι συμπαγές. Ενώ στην πραγματικότητα αυτό διαπερνάτε από παντού. Επομένως, έρχομαι να ξαναγυρίσω πίσω τώρα στον κακομοίρη τον Μπέρκλι που τον λέγανε τρελό και που έχουν βάλει το όνομά του σε ένα πανεπιστήμιο, δεν είναι τυχαίο και σε τι πανεπιστήμιο. Μήπως εκείνος είχε δίκιο? Παιδιά, η ύλη που μου λέτε αυτό είναι από ύλη και δεν κουνιέται, δεν βλέπετε. Είναι μόνο ό,τι καταλαβαίνετε. Μόνο παράσταση μέσα στο μυαλό. Μα δεν υπάρχει ύλη. Τι να υπάρχει, ρε. Εδώ δεν... Αγνοούμε για το 95% του σύμπαντος. Το βρήκαμε με υπολογισμούς μαθηματικοφυσικούς. Αλλά ακόμα δεν έχουμε καταφέρει να το πιάσουμε. Αυτό δεν είναι στα χέρια μας. Και μας το λένε φίλε, είναι σκοτεινή ύλη, σκοτεινή ενέργεια. Μπράβο, ωραία. Το βαφτίσαμε Χ. Θα μπορούσαμε να το βαφτίσουμε Χλόη. Αλλά δεν μπορούμε να το καταλάβουμε. Μήπως λοιπόν αυτοί οι δύο μεγάλοι σκεπτικιστές, και ο Μπέρκλεϊ και ο Χιούμ, είχαν καλύτερα καταλάβει την κβαντική φυσική, προτού η κβαντική φυσική εμφανιστεί. Και γι' αυτό αξίζει τρομερά η δικιά τους η προσπάθεια, η τιτάνια προσπάθεια του πνεύματος να συλλάβει τον κόσμο χωρίς να κάτσει να κάνει όλη αυτή την κολοσσία προσπάθεια που έκανε η επιστήμη 300 χρόνια για να φτάσουμε σήμερα εμείς να λέμε ναι, ξέρω και από κβαντική φυσική. Και φυσικά θα προχωρήσει και παραπέρα.
Αλλά αυτοί το κατάλαβαν. Η μορφή του κόσμου είναι πιθανόν εντελώς διαφορετική από αυτή που εμείς συλλαμβάνουμε. Για μας συγκεκριμένα μεγέθη, όπως ο χώρος και ο χρόνος, είναι σταθερά. Συγκεκριμένοι νόμοι, όπως αίτιο και αποτέλεσμα, είναι αυταπόδεικτοι. Συγκεκριμένος τρόπος σκέψης, όπως είναι η επαγωγή, είναι αυταπόδεικτη. Καθόλου αυταπόδεικτα όλα αυτά. Το τελευταίο, από όσα θυμάμαι, γιατί είναι πάρα πολλά και προσπαθώ να συμπιέσω πράγματα τα οποία, ας πούμε, θα χρειαζόμασταν 10 ώρες να τα βάλω μέσα σε μία. Με βάση πάλι την κβαντική φυσική, πετάω ένα μπαλάκι στον τοίχο. 1, 2, 3, 5, 10. Κάποτε, οι φυσικοί βεβαιώνουν, το μπαλάκι κάποια στιγμή, στα εκατομμύρια φορές που θα το ρίξω, αν έχω την υπομονή, θα περάσει από την άλλη μεριά του τοίχου. Αυτό δεν μπορούμε να το καταλάβουμε. Αλλά η απάντηση των φυσικών δεν επιδέχεται άρνηση, εγώ δεν το πιστεύω. Είναι σαν να λες, όχι, εγώ δεν θα κάνω εγχείρηση, θα προχωρήσω έτσι. Απλώς θα πλήγω παρακάτω, θα πέσει, παιδί μου. Πρέπει να κάνεις μια εγχείρηση στο μάχο. Οι φυσικοί λοιπόν λένε ότι όχι. Όταν το ρίχνεις άπειρες φορές, κάποια στιγμή το μπαλάκι θα περάσει από την άλλη μεριά του τοίχου. Πώς και γιατί, παρακαλώ, ρωτήστε τους φυσικούς. Τελευταίο θέμα, το θέμα της σύραγγος. Φτιάχνουν μία σύραγγα, πάρα πολύ βαθιά, στην οποία αφήνουν μέσα ηλεκτρόνια, τα οποία ηλεκτρόνια χτυπιούνται βάσει της ενέργειας που έχουν μέσα στο σωλήνα, δεν μπορούν όμως να βγουν. Κάποια στιγμή, απροσδιόριστη, κάποια ηλεκτρόνια, απροσδιόριστο πια, δεν ξέρουμε αν είναι το ηλεκτρόνιο Μπάμπης ή το ηλεκτρόνιο Θόδωρος, βγαίνουν έξω το σωλήνα. Δεν μπορούμε να γνωρίζουμε γιατί βγαίνουν αυτά, ποια ιδιότητα είναι και πότε θα βγουν, μετά από πόσες προσπάθειες που χτυπιούνται εκεί μέσα. Δεν υπάρχει απάντηση. Μελετάνε. Το άλλο, ότι απελευθερώνουν ένα ηλεκτρόνιο σε ένα σημείο στο CERN και ταυτοχρόνως φεύγουν κομμάτια του και προς τη μία και προς την άλλη πλευρά και βρίσκεται και στις δύο πλευρές συγχρόνως, και δεξιά στο απέραντο τούνελ και αριστερά. Σαν να μπορεί να πηγαίνει έτσι. Σαν να μου πείτε, έλα εδώ, θα πας δεξιά ή αριστερά, και να σας πω, θα πάω και στις δύο μεριές και να με δείτε να φαρδένω και να πηγαίνω προς τις δύο μεριές. Η εύκολη λύση είναι να μου απαντήσετε, κύριε Κωστολίδη, αυτά συμβαίνουν στο μικρό κόσμο, όχι στο δικό μας κόσμο. Με τα χαράς. Αλλά οι δύο κόσμοι είναι χωριστοί, είναι ασανσέρ και κάτω συμβαίνουν τρελά πράγματα στη δισκοτέκ και πάνω είναι οι σοβαροί κύριοι. Μήπως ο κόσμος αυτός δεν ερμηνεύεται μονοσήμαντα όπως προσπαθήσαμε να τον ερμηνεύσουμε. Μήπως όλη μας η γνωσιολογία τώρα βλέπετε ότι είχε ένα νόημα να κάτσουμε να τα σκεφτούμε όλα αυτά, πώς γνωρίζει ο άνθρωπος. Οι αισθήσεις, είναι το μυαλό μας ικανό. Φαίνεται ότι το μυαλό μας λοιπόν είναι πολύ πιο ικανό από τις αισθήσεις και μέχρι τώρα παραπλανάται από τις αισθήσεις. Η σύγχρονη φυσική φτάνει σε συμπεράσματα που οι αισθήσεις μόνο μας συσκότιζαν. Δεν μπορούσαμε να τα πιάσουμε καθόλου. Άλλο θέμα. Εμείς πιστεύουμε ότι υπάρχουν ορισμένες οι ταχύτητες, δεν είναι σχετικές, και έρχεται το εξής πάλι πείραμα να μας αποδείξει ότι όχι, δεν ισχύει όπως τα βλέπαμε τα πράγματα. Έχουμε ένα δρόμο, εδώ ανάβει στα 100 χιλιόμετρα μακριά ένας φάρος. Να τους, είναι ένας φάρος και ανάβει ένα δυνατό φως. Έχω ένα τρένο, Ιαπωνέζικο, από εκείνα που πηγαίνουν, να το, με 600 χιλιόμετρα την ώρα. Και έχω δίπλα και ένα ποδηλάτι, ένα μπάρμπα, που πηγαίνει με 5 χιλιόμετρα την ώρα ο μπάρμπας στο ποδηλατό του. Ανάβει το φως. Ποιος θα το δει πρώτος?
θα μου λέγατε, αφού αυτός εδώ κινείται με 600, με 600 χιλιόμετρα, ακόμα την ώρα, το δέκατο του δευτερολέπτου που θα φύγει το φως από εδώ, βεβαίως θα το δει πρώτα ο οδηγός του τρένου. Απάντηση. Θα το δουν και οι δύο το ίδιο. Μα πώς? Όταν πλησιάζουμε στην ταχύτητα του φωτός, όλες οι άλλες ταχύτητες δεν μετράνε. Δεν μετράει αυτός πηγαίνει με 5, με 50, με 150, με 600, με 1600 χιλιόμετρα και ένα μαχητικό αεροπλάνο επομένως. Αν είχαμε ΝΑΤΟ και είχαμε τον πιλότο, θα δουν το σήμα την ίδια ώρα. Δεν μετράνε τα 1600 χιλιόμετρα μπροστά στα 300.000 χιλιόμετρα ανά σεκόντα. Όλες οι άλλες ταχύτητες είναι σχετικές. Μα δεν μπορώ να το καταλάβω. Τι να κάνω? Πρέπει να πάρουμε όλοι εντατικά μαθήματα κβαντικής φυσικής και νεότερης φυσικής. Αυτό είναι το μόνο που έχω να σας πω. Αλλά επειδή δεν τα προλαβαίνω σε αυτή τη ζωή, θα ξαναγυρίσω στους αγαπημένους μου, στον κύριο Χιούμ, στον κύριο Μπέρκλεϊ και θα τους πω το εξής. Χιούμ, είχες δίκιο. Οι νόμοι με τους οποίους προχωρήσαμε 1500, 1800, 3000 χρόνια δεν ίσχυαν. Ήταν νόμοι του ανθρώπου και όχι νόμοι της φύσης. Το τι θα γίνει αύριο δεν μπορεί να το προδικάσει κανένας. Απολύτως κανένας. Σας είπα, το μπαλάκι κάποια στιγμή θα περάσει τον τοίχο. Αφήστε τον ήλιο, που σίγουρα δεν είμαστε βέβαιοι ότι αύριο θα ανατείλει. Η βαρύτητα που σας έφερα εδώ και σας έλεγα. Πολύ απλά σου λένε οι φυσικοί. Το τι έγινε μέχρι τώρα δεν μπορεί να προδικάσει το τι θα γίνει αύριο. Λογικά, όσο το περιμένουμε, μάλλον θα ξαναπέσει το στυλό. Αλλά τίποτα δεν το υποχρεώνει να πέσει. Και σίγουρα θα υπάρχουν πιθανότητες κατά τις οποίες δεν θα πέσει. Αυτό είναι μια εντελώς διαφορετική όμως σκέψη από εκείνη που εμείς είχαμε μάθει. Όσον αφορά του Μπέρκλεϊ την τρέλα, η τρέλα αυτή μας πάει πολύ μακριά, έτσι, δηλαδή μας πάει στο ότι ουσιαστικά ο κόσμος όλος είναι μόνο μια παράσταση μέσα στο μυαλό μας, δεν υπάρχει κόσμος. Αυτό μας αποδεικνύει ότι πράγματι είναι άλλο πράγμα ο κόσμος από αυτό που βλέπουμε. Φανταστείτε λοιπόν μια μέδουσα να μας περιέγραφε τον κόσμο και να μας έλεγε: ναι, ο κόσμος είναι κάτι ωραίο που εγώ τσουλάω μέσα του, γλυκά γλυκά ανεβαίνω και κατεβαίνω, τρώω κιόλας μέσα από αυτό που κυλάω και περνάω πολύ καλά και ταξιδεύω μόνη μου με τα ρεύματα. Αυτό είναι ο κόσμος. Εμείς ξέρουμε ότι αυτή είναι μέσα στη θάλασσα, σε συγκεκριμένες θερμοκρασίες, πεθαίνει αυτό, ανεβαίνει, κατεβαίνει. Έχουμε μια εντελώς διαφορετική εικόνα και σίγουρα ο κόσμος δεν είναι ο κόσμος της Μέδουσας. Γιατί είναι ο κόσμος των ανθρώπων? Επειδή μόνο εμείς είμαστε οι έξυπνοι και τα τυπώσαμε σε βιβλία και διαβάζουμε ο ένας τον άλλον και λέμε ρε, το έγραψε ρε ο άλλος, το έγραψε και το έγραψε ο άλλος και άρα θα ισχύει. Ναι, το είχε παρατηρήσει και ο Νεύτωνας. Άλλη μια Μέδουσα ήταν και ο Νεύτωνας. Όλα αυτά για να σας δείξω ότι έχει σημασία τρομακτική για την αντίληψή μας, για το να γίνουμε σοβαροί και σωστοί επιστήμονες αύριο, θετικοί επιστήμονες, από αυτούς που γνωρίζουν, πιάνουν τα χέρια τους και γνωρίζουν τον κόσμο, όχι από εμάς τους θεωρητικούς που απλώς τα κοιτάμε, να διευρύνουμε την οπτική μας στο χώρο του πώς γνωρίζει ο άνθρωπος. Αν μπορεί να γνωρίσει, μήπως δεν μπορεί να γνωρίσει καθόλου και. Πάμε τώρα να δούμε, και με αυτό θα κλείσω για να μπορέσουμε και να συζητήσουμε λίγο, πώς σκέφτηκε τα πράγματα ένας πολύ συστηματικός γερμανός φιλόσοφος. Τι άλλο περιμένατε? Οι άλλοι που σας είπα ήταν ένας Ιρλανδός, ο άλλος Σκοτσέζος. Ένας συστηματικός γερμανός, ο βασιλιάς του συστήματος, ο Ιμάνουελ Καντ. Ο Ιμάνουελ Καντ σκέφτηκε το εξής, είπε: αφήστε τα αστεία για το πώς γνωρίζει ο άνθρωπος. Γνωρίζει και με τους δύο τρόπους. Και αυτός όμως ανεκάλυψε κάποια πράγματα που και για τη σημερινή απόλυτα πλέον εξερευνημένη, ας το πούμε απόλυτα, ελάχιστα το ξαναδιορθώνω, εξερευνημένη φύση των φυσικών, είχε δίκιο. Πάμε να δούμε το σύστημα. Συγγνώμη. Ο Καντ λέει το εξής: γιατί τσακώνεστε αν θα είναι από την εμπειρία η γνώση μας που την εμπιστεύεστε
ή από τον ορθό λόγο. Θα είναι και από τα δύο. Το δικό μου το σύστημα θα συνδυάσει και τα δύο. Ούτε μόνο Πλάτωνας, μόνο οι ιδέες, ούτε μόνο Αριστοτέλης, πρώτα βλέπω, ακούω, μυρίζω και μετά αρχίζω και πηγαίνω. Και τα δύο. Τι λέει λοιπόν? Καταρχάς, τα όντα τα ίδια δεν μπορούμε να τα συλλάβουμε. Δεν τα καταλαβαίνουμε. Οι αφέλειες του Τζον Λοκ, που ήταν ο βασιλιάς των εμπειριστών, ότι βλέπω έναν ελέφαντα και αυτά που βλέπω είναι ιδιότητες του ελέφαντα. Κάποιες από αυτές είναι βασικές, το μέγεθος και το σχήμα, κάποιες είναι δευτερεύουσες, το χρώμα ή οτιδήποτε άλλο. Τέτοιες αφέλειες, έλεγε ο Τζον Λοκ. Περισσότεροι από εμάς τέτοιες αφέλειες πιστεύουμε και τώρα. Η ερώτηση είναι, όταν λέτε, κάνω μια παρένθεση εδώ, όταν λέτε ξέρω έναν ελέφαντα, τι μου λέτε, τι χρώμα έχει, γκρίζο, τι φωνή έχει, κάνει ένα μια σαν καραμούζα, τι δέρμα έχει, χοντρό, έχει και τρίχες, ναι έχει και τρίχες, έχει προβοσκίδα, ναι τα ξέρω όλα αυτά, ωραία, τα ξέρω, πόσο βάρος έχει, ερώτηση, ποιος θα μου πει, πόσα πεκερέλ εκπέμπει ο ελέφαντας? Και γιατί πιστεύετε ότι είναι σημαντικότερο το χρώμα του ή το σχήμα του από την ενέργεια την οποία εκπέμπει, από το μαγνητισμό που εκπέμπει? Μπορεί ο ένας ελέφαντας να λέει στον άλλον, ανέβασε λίγο το μαγνητισμό σου, σε βλέπω λίγο πεσμένο σήμερα, και εμείς να βλέπουμε έναν γκρίζο ελέφαντα. Ρώτησα έναν φίλο, πάλι φυσικό, του λέω, είναι σωστό που έχω το φορητό τηλέφωνο δίπλα στο κρεβάτι, γιατί φοβάμαι η μάνα μου, ξέρω εγώ, εντάξει, μην χρειαστεί κάποια νύχτα, και έχω πάντα το φορητό τηλέφωνο. Λέω, δεν εκπέμπει αυτό μία ραδιενέργεια, μία... τι, μήπως δεν είναι σωστό? Και μου απαντάει, ξέρεις κάτι, πιο γρήγορα, μου λέει, και πιο πολύ ραδιενέργεια, πιο γρήγορα θα σε σκοτώσει η γυναίκα σου που κοιμάσαι 25 χρόνια δίπλα της στο κρεβάτι, διότι κάθε ζωντανό σώμα εκπέμπει πολύ μικρό ποσό, έτσι, έχει εκπομπές ενέργειας. Αυτή, μου λέει, εκπέμπει περισσότερο από ό,τι εκπέμπει το τηλέφωνο. Ο Βούνος έκανε το χωρικό τηλέφωνο. Δηλαδή, ποιος σας έχει πει ότι το βασικό ιδίωμα της γυναίκας μου είναι ότι είναι 1,73, ψηλή, ξανθιά? Πιθανόν το βασικό της συστατικό να είναι ότι εκπέμπει τόση ραδιενέργεια. Ή έχει περισσότερα νετρίνα, γι' αυτό μου αρέσει. Είναι πιο διάτρητη από νετρίνα, περνάει πιο εύκολα ανάμεσά της. Αυτό να είναι η βάση της ύλης της, και εγώ βλέπω μόνο χρώμα, μαλλί, λευκό δέρμα και ό,τι άλλο. Ποιος σας το έπερε, Λοκ, Τζον Λοκ, μας έλεγε ότι βρήκες και ποιες είναι οι κύριες και οι δευτερεύουσες ιδιότητες? Μπροστά λοιπόν σε αυτή την αφελή θεωρία λέει ο Καντ το εξής: τα ίδια τα όντα δεν μπορούμε να τα γνωρίσουμε, ξεχάστε το. Πολύ σωστός. Εμείς μόνον εντυπώσεις από τα όντα. Εντυπώσεις. Βλέπεις για τον Κάρλο πριν. Βλέπεις γκρίζο, βλέπεις βαρύ, βλέπεις χοντρό, βλέπεις οτιδήποτε άλλο. Αυτές οι εντυπώσεις όλες, λέει, για να μπορέσουν να φτάσουν στον κουβά το μεγάλο, το γνωστικό, να ένας μεγάλος κουβάς που λέγεται διάνοια, αυτός βάζει δικούς του όρους, διάνοια, πρέπει να περάσει πρώτα από ένα φίλτρο. Αυτό το φίλτρο, το λέει η εποπτεία, δική του ορολογία, έτσι, και αυτό το φίλτρο, λέει, έχει συγκεκριμένες τρυπούλες, οι οποίες είναι τριών ειδών. Η μία είναι ο χώρος, η άλλη είναι ο χρόνος και η τρίτη είναι το αίτιο αιτιατό. Δηλαδή, όπως οι μανούλες σας και οι γιαγιάδες σας έχουν μια σίτα και άλλη σίτα έχουν για την άχνη ζάχαρη, άλλοι έχουν, ας πούμε, για τις φακές, να γλιτώσουν από τα πετραδάκια μέσα, έτσι, λέει, υπάρχει μια σίτα, λέει ο Καντ, η οποία ό,τι περάσει, ό,τι εντύπωση περάσει μέσα, περνάει από το κανάλι του χώρου, από το κανάλι του χρόνου, προσλαμβάνει χρώμα χρόνου, προσλαμβάνει χρώμα χώρου και προσλαμβάνει
χρώμα αίτιο αιτιατό. Παραδείγματος χάρη, σας λέω τη λέξη γάτα. Πέφτει μία εντύπωση γάτας και αμέσως με ρωτάτε, πού την είδες τη γάτα? Κάτω στον δρόμο. Χώρος. Πότε την είδες τη γάτα? Σήμερα, αύριο θα τη δεις. Πάντα, αιωνίως, όχι. Την είδα χτες τη γάτα. Χρόνος. Αίτιο αιτιατό. Ποιο ήταν το αίτιο? Πώς κινήθηκε αιτιακά το κάθε πράγμα? Χωρίς αυτές τις τρεις προϋποθέσεις, λέει ο Καντ, δεν μπορούμε να συλλάβουμε τίποτα. Δεν μπορούμε να συλλάβουμε κάτι εκτός χώρου. Σκεφτείτε κάτι εκτός χώρου. Δεν γίνεται. Κάτι εκτός χρόνου. Μόνο το Θεό μπορείτε να μου πείτε, ναι. Ο Θεός είναι εκτός χρόνου. Ή εκτός αιτίου ή αιτιατού. Όλα έχουν ένα αίτιο. Άρα τι σου λέει ο Καντ? Αυτά τα τρία δεν είναι όντα, δεν υπάρχουν. Είναι μονάχα φακή, γυαλιά με τα οποία βλέπουμε τον κόσμο. Τώρα έβαλα γυαλί και βλέπω κοντά. Μετά θα βάλω ένα άλλο γυαλί για να βλέπω εσάς μακριά. Και μετά θα βάλω ένα τρίτο γυαλί για να βλέπω τα αίτια και τα αιτιατά. Τις μανούλες που σας γέννησαν και τα παιδάκια τα οποία θα κάνετε εσείς. Χωρίς αυτά τα τρία γυαλιά, λέει ο Καντ, ο άνθρωπος δεν μπορεί να αντιληφθεί τα όντα και τις εντυπώσεις. Άρα μην μου λέτε ότι το χρόνο τον μαθαίνετε, ούτε τον μάθατε ποτέ, ούτε θα τον διδάξετε σε κανέναν. Ο χρόνος είναι γυαλιά που φοράμε από τη γέννησή μας. Δεν υπάρχει άνθρωπος που να μην ξέρει το χώρο και το χρόνο. Τελείωσε. Τα φοράς και με αυτά βλέπεις και διαβάζω. Α, ναι βέβαια, τώρα τα φαίνονται καθαρά. Μόλις μου τα βγάλεις, δεν μπορώ να καταλάβω τίποτα. Παρακάτω, λέει ο Καντ. Εδώ μέσα σταλάζουν οι εντυπώσεις σαν απόσταγμα. Φανταστείτε το αυτό εδώ σαν μια σταγόνα. Η οποία όμως πια είναι χωροχρονισμένη σταγόνα. Είναι γάτα πού και πότε και πώς. Και εδώ δημιουργείται ένας χυλός, μια σούπα. Μέσα σε αυτή τη σούπα υπάρχει κοτόπουλο, καροτάκια, κρεμμύδια, έτσι, όλα τα πράγματα. Όμως εμείς για να καταλάβουμε τι σούπα είναι αυτή, πρέπει να πάρουμε την τρυπητή κουτάλα της μάνας μας και να αρχίσουμε να ξεχωρίζουμε, γιατί εμένα δεν μ' αρέσουν τα καρότα, τα βάζω στην άκρη, βάζω στην άκρη τα κρεμμύδια, εκείνο το σέλινο αυτό και αν το βγάζω στην άκρη και παίρνω το κοτόπουλο. Αυτή τη διαδικασία που εδώ υπάρχει μία σούπα από εντυπώσεις και με ένα χτένι ή με μία κουτάλα τα ξεχωρίζω, εδώ μπαίνει ο ορθός λόγος, λέει ο Καντ. Όλοι έχουμε από τη γέννησή μας 12 κατηγορίες. Κατηγορίες, έτσι τις λέει. Αυτές οι 12 κατηγορίες είναι τα δόντια της χτένας που καθαρίζουμε μες στη σούπα. Την ανακατεύουμε και όπ, έπιασα ένα λίγο κοτοπουλάκι. Όπ, έβγαλα το σέλινο από εκεί. Τι είναι αυτές οι κατηγορίες, ρωτάει η πρώτη. Ένα ή πολλά. Ανάγκη ή υποχρέωση. Σχέση αλληλεπίδρασης ή μη σχέση αλληλεπίδρασης. Και γράφει 12 κατηγορίες με τις οποίες κατατάσσουμε αυτή τη σούπα. Όταν λοιπόν μου λέτε σκέφτομαι τη γάτα, αρχίζετε και σκέφτεστε. Θηλαστικό κάνει παιδάκια ή κάνει αυγά? Οπ, κάνει παιδάκια. Είναι της τάδε κατηγορίας ή της δίνα κατηγορίας? Υπάρχει ή είναι της φαντασίας? Είναι υποχρεωτική η ύπαρξή του ή δεν είναι? Τι κάνετε? Ανακατεύετε στο μυαλό σας αυτή τη σούπα και την κατατάσσετε. Την ξεχωρίζετε. Και μου λέτε, εγώ τρώω μόνο κοτόπουλο. Το κατάλαβα ότι είναι ψαρόσουπα, αφού βρήκα μέσα τα κοκαλάκια. Αυτή τη δουλειά που ανακατεύουμε είναι αυτό που λέμε σκέπτομαι. Έχουν σταλάξει μέσα οι εμπειρίες και εσείς μου λέτε σκέφτομαι ότι η γάτα είναι θηλαστικό πρωτεύον κλπ. Άρα χρησιμοποιείτε εδώ τον ορθό λόγο που είναι η μεγάλη χτένα, να μια μεγάλη χτένα που θα πιάσει στα δόντια της τα πάντα, θα την κουνήσουμε και έτσι και έτσι και έτσι και έτσι. Θα βρούμε το σποράκι που έχει βάλει μέσα η γιαγιά, θα βρούμε τα υπόλοιπα συστατικά και θα ξέρουμε. Περιέχει η σούπα σποράκι, πατάτα, καρότο.
Σας τα λέω χαζά, αλλά για να σας εντυπωθούν. Επομένως, και το ένα κομμάτι μετράει της εμπειρίας και το άλλο του ορθού λόγου, λέει ο Καντ. Τι κερδίζουμε τώρα από αυτό το σχήμα? Κερδίζουμε το καταπληκτικό. Πρώτον, χώρος και χρόνος δεν υπάρχει. Μην δίνετε ραντεβού και λέτε στις 12 η ώρα και νιώθετε ενοχές γιατί φτάσετε 12 και 10. Είναι ανθρώπινη διάσταση ο χρόνος. Δεν υπάρχει. Ούτε ο χώρος υπάρχει. Μην δίνετε ραντεβού στην πλατεία εδώ. Δεν υπάρχει. Απλώς εμείς τα ποντικάκια δεν μπορούμε να καταλάβουμε να βρεθούμε παρά μόνο λέγοντας θα σε δω στην πλατεία. Ούτε πλατεία υπάρχει, ούτε εγώ υπάρχω, ούτε ο Λεωνίδας υπάρχει. Το ξέρω. Πολύ ωραία κάνετε την κίνηση. Η πραγματική κίνηση είναι αυτή που κάνατε. Τι λέει ο άνθρωπος? Να τον κλείσουμε γρήγορα μέσα. Δεν τα λέω εγώ, τα λέει η σύγχρονη φυσική. Βάλτε τα με αυτούς. Εσείς απλώς να καταλάβετε ότι η σκέψη μας και ο τρόπος που μπορούμε να σκεφτούμε εμείς οι απλοί άνθρωποι, και απλούς ανθρώπους λέω όλους τους άλλους πλην των πολύ προηγμένων, όπως είπε ο κύριος της κβαντικής φυσικής, που και αυτοί παραδέχονται ότι δεν ξέρουν ούτε την κβαντική φυσική, είναι σαν να προσπαθώ να βάλω ένα τσιμεντότουβλο, δεν είναι και πάρα πολύ φοβερός όγκος το τσιμεντότουβλο, έτσι, δηλαδή, λογικό πράγμα, τετράγωνο, να το βάλω μέσα σε ένα σπιρτόκοτο. Δεν φταίει το τσιμεντότουβλο, δεν είναι πολύ μεγάλο το τσιμεντότουβλο. Φταίει το μυαλό μας ότι είναι πολύ μικρό. Πρέπει να του ανοίξουμε τις άκρες, μπας και μεγαλώσει, μπας και μπορέσουμε να συλλάβουμε και αλλιώς τον κόσμο. Και όλο το πρόβλημα της γνωσιολογίας είναι αυτό. Να προσπαθήσει να ανοίξει το κουτάκι, να μπουν περισσότερα πράγματα. Αν το κλείσουμε και κρατηθούμε στα παλιά, δεν πάει να λέει ο άλλος ότι μας περνάνε 70 δισεκατομμύρια νετρίνα ανά τετραγωνικό εκατοστό. Εσείς θα μου λέτε, εγώ δεν είδα κανένα νετρίνο, φιλαράκο. Πάω να ταΐσω στο σπίτι τα παιδιά. Εντάξει. Σίγουρα θα βρείτε το σπίτι, σίγουρα θα είναι εκεί τα παιδιά και πεινασμένα. Ο Μπέρκλεϊ επίσης, και με αυτό θα κλείσω με αυτό το παράδοξο, είπε, πώς ξέρετε, το αφήσατε το σπίτι σας όλοι πριν από μία ώρα, μία μισή. Πώς ξέρετε ότι το σπίτι είναι εκεί? Αφού δεν είστε εκεί να το δείτε, το σπίτι σας δεν υπάρχει, λέει ο Μπέρκλεϊ. Τώρα, να πω ξανά το αστείο, σας φαίνεται και αυτό περίεργο. Έξω από την τάξη, την ώρα που τους το έλεγα αυτό, πέρασε ο υπολοικιάρχης που τον τρέμουνε στο σχολείο. Και μου λέει, σηκώνεται ένας μαθητής το χέρι, λέγε εσύ, του λέω, Δημητράκη. Μου λέει, δηλαδή τώρα θέλετε να μου πείτε ότι τον είδαμε να περνάει έξω από την τάξη και τώρα δηλαδή, επειδή δεν τον βλέπω, δεν είναι στην άκρη του διαδρόμου? Εσείς θα ήσασταν όλοι σίγουροι ότι είναι. Σηκώνει λοιπόν το χέρι ένα άλλο παιδί, το οποίο έχει τη μανία να μελετάει φυσική και το απαντάει, κοίταξε να δεις, σύμφωνα με τη φυσική, ο κύριος μπορεί να είναι στο τέρμα του διαδρόμου, μπορεί να είναι εδώ μέσα και μπορεί να είναι σε ενδιάμεση κατάσταση. Ο δεύτερος μαθητής είχε δίκιο. Απλώς η δικιά μας αντίληψη του χώρου, του χρόνου και της ύλης είναι ότι μάλλον ο υπολοικιάρχης θα ήταν στο τέλος του διαδρόμου. Αλλά η σύγχρονη φυσική σου λέει μπορεί να είναι εκεί, μπορεί να είναι εδώ μέσα και μπορεί να είναι σε ενδιάμεση κατάσταση. Δεν μπορώ να σας τα εξηγήσω περισσότερο και θα χρειαζόντουσαν μήνες να κάνουμε στο πανεπιστήμιο για να έχουμε μια εισαγωγή δομημένη. Βάλτε τον κύριο Λεωνίδα και τον κύριο Δαμιανό να σας φέρουν κανένα φυσικό να μιλήσει. Αλλά αυτή είναι η πραγματικότητα και εγώ δυσκολεύομαι πάρα πολύ και μόνο από τη θεωρητική πλευρά μπορώ να τα καταλάβω. Μάλλον πιστεύω θα το βρω το σπίτι μου γυρνώντας στην Αθήνα. Ο Μπέρκλεϊ έλεγε, όταν θα το ξαναβρεις τότε θα ξαναυπάρχει. Στο ενδιάμεσο δεν υπάρχει.
Αυτά για σήμερα, όσο μπορούσα να σα πω. Ακούω απορίες σας ή οτιδήποτε άλλο θέλετε. Εντάξει. Η απάντηση, ο Μεν Μπέρκλεϊ, που ήταν ένθεος, απάντησε ότι ναι, αυτό συμβαίνει, διότι όλα τα πράγματα υπάρχουν στη συνείδηση ενός ανώτερου όντως, του Θεού. Και αυτός διασφαλίζει ότι κάθε φορά που θα γυρίσει στο σπίτι, είναι το σπίτι εκεί. Ναι, μπράβο. Μια συμπαντική μνήμη. Πολύ ωραία ιδέα. Δεν το είχα σκεφτεί έτσι. Μια συμπαντική μνήμη. Εγώ προσωπικά που δεν έχω μεταφυσικές ανησυχίες, μένω στο πρώτο κομμάτι. Ότι τώρα το σπίτι δεν υπάρχει όσο δεν το αντιλαμβάνομαι. Μόλις το ξανααντιληφθώ θα ξαναυπάρξει. Η αηλία σε σχέση με τον ακραίο σολιψισμό έχει καμία διαφορά? Όχι. Όντως είναι ακραίος σολιψισμός. Έχει κατηγορηθεί δηλαδή ότι είναι σαν να κοιτάς τον εαυτό σου και να λες ότι τίποτα δεν μπορεί να με υποχρεώσει εμένα να δεχθώ κάτι άλλο εκτός από τον ίδιο τον εαυτό μου και μόνον. Όλος ο κόσμος είναι απλώς μία βαβούρα στο κεφάλι μου. Όλα αυτό που σου λένε σύμπαν, πλανήτες κλπ. Είναι απλώς βαβούρες στο κεφάλι του καθενός σας. Και ο Θεός να δω αν είναι και τις ίδιες βαβούρες. Έχουμε όλοι μια ζαλάδα, να σας το πω έτσι. Αυτό λέγεται σολιψισμός, όπως είπε ο Κύριος, είναι από τη λατινική λέξη ύψους σόλε, μόνος ο ίδιος, ο ίδιος μόνος. Έτσι, δηλαδή ότι τίποτα δεν μπορεί να σου αποδείξει ότι υπάρχει. Όλα είναι μόνο εντύπωση. Πολύ σωστό. Ακόμα. Η αντίληψη στο μικρό κόσμο, είτε στο μονιακό, είτε θέλετε να με δοκιμάσετε πολύ άγρια, έτσι, σας ακούω. Λίγο πιο δυνατά. Στο χώρο, στο μικρό κόσμο, είτε στα μόλια, είτε στο επίπεδο ταχύτητας φωτός. Θεωρούμε ότι υπάρχει, πώς υπάρχει. Η αντίληψη του ανθρώπου για αυτά τα πράγματα. Ναι. Σιγά σιγά εξερευνάτε. Σιγά σιγά έχουμε αντίληψη πραγμάτων, αλλά αν με ρωτήσετε εμένα, καλά εσύ την κατάλαβες, θεωρία της σχετικότητος. Σηκώνω ψηλά τα χέρια, σαν παπαγάλος σας λέω αυτά που μου λένε. Γιατί τόση ώρα συγκρίνετε την αντίληψη που έχουμε του κόσμου του δικού μας με μια αντίληψη άλλη που τώρα γεννιέται, σαν να σας μιλάω για μια καινούργια θρησκεία, να σας λέω. Με την αντίληψη αυτή με κάποια πράγματα που γίνονται στο μικρό κόσμο. Δεν μπορώ να σας απαντήσω. Περισσότερο ειδικός είναι ένας φυσικός ή ένας μαθηματικός να σας απαντήσει, γιατί αυτοί έχουν καταλάβει περισσότερο αφού πάλεψαν να δομήσουν αυτή την καινούρια, να το πούμε έτσι, γνώση του κόσμου, αυτή έχουν καλύτερο τρόπο. Δηλαδή, για μένα, η λέξη θεωρία της σχετικότητας παραμένει ένα ωραίο παραμύθι που το μαθαίνω σαν παπαγάλος και το λέω σε εσάς. Επί της ουσίας, μηδέν. Δεν γνωρίζω τίποτα άλλο. Έτσι. Γι' αυτό και σας είπα ότι είμαι ένας προφήτης με δάνεια γνώση. Δεν είναι δικιά μου η γνώση. Φέρτε ένα φυσικό να κάτσει, αν μπορεί, να σας εξηγήσει με λιγότερες λέξεις, αν μπορεί, από του Αϊνστάιν, τη θεωρία της σχετικότητας. Ή τα πάντα είναι σχετικά από την άποψη που τα βλέπουμε, σε ποια κλίμακα τα βλέπουμε. Ναι, αλλά όταν βλέπουμε ότι ο χώρος μπαίνει μέσα στο χρόνο, που για μας είναι δύο εντελώς παράλληλες ποιότητες εντός εισαγωγικών και ξαφνικά τις πρέπει να συμπλέκονται. Εντάξει, όλος ο κόσμος καταραίει με τη γνωστή του μορφή. Γιατί όλος ο κόσμος, ο αυτός που υπάρχουμε εδώ πέρα, η καταραίει. Ποιος χώρος, δεν υπάρχει χώρος. Ποιος χώρος, ο χώρος των νετρίνων, γιατί εγώ βλέπω εσάς με κόκκινο πουλόβερ, αλλά προφανώς δεν βλέπω όλα τα νετρίνα που περνάνε. Και όπως μας είπε, φαίνεται ότι οι άνθρωποι αυτοί που είναι στο χώρο τους, στην προηγμένη φυσική, ναι, μπορούν να τα αντιληφθούν πολύ καλύτερα από εμάς. Δεν τα αντιλαμβάνουν. Μισό λεπτό. Τα νετρίνα και όλα αυτά δεν γίνονται αντιληπτά με τις αισθήσεις. Ναι, όχι με τις αισθήσεις. Καταγράφονται. Με τις, ας το πούμε, με υπολογισμούς. Καταγράφονται. Καταγράφονται εκ του αποτελέσματος, καταγράφονται είτε θετικά είτε με την έννοια. Ναι, μου λείπει δηλαδή αυτό το πράγμα, δεν γίνεται, κάτι πρέπει να τον διαπερνάει. Δεν μπορείς να καταγράψεις την αντίληψη. Άλλωστε τα πειράματα στο CERN, εκεί στοχεύουμε.
και για να, να το πιάσουμε, να το αντιληφθούμε με τα δικά μας μέτρα. Επειδή κάναμε ένα μεγάλο ποίημα από τον Αριστοτέλη και τα ναι, λοιπά, εντάξει, αναγκαστικά, υπάρχει ο Επίκουρος, ο οποίος έχει μιλήσει για τα μετικάσματα, έχει μιλήσει ότι υπάρχουν εικόνες οι οποίες κινούνται διαρκώς μέσα στο σύμπαν και μας διαπερνάνε και κάποια στιγμή μας κάθονται μέσα κάποιες από αυτές τις εικόνες. Δηλαδή αυτά δεν είναι ούτε σημερινά, ναι, ούτε είναι, θεσινά, είναι δύσκολα ούτε να τα αντιληφθούμε. Όλα εξελίσσονται και όταν μιλάμε για τη θεωρία της σχετικότητας και λέμε αυτό το όχι απλοϊκό, το απλό, έτσι, όχι απλοϊκό, ότι όλα είναι σχετικά, η λέξη σχετικά μπορεί να έχει, όχι μπορεί, έχει διπλή έννοια. Και ότι σχετίζονται μεταξύ τους όλα, υπάρχει μια αλληλοεξάρτηση στα πάντα, γι' αυτό μιλάνε και, μίλαγε ο Αϊνστάιν και για χωροχρόνο. Ναι. Ένωνε το χρόνο με το χώρο, χωροχρόνος, η τέταρτη διάσταση, λέει ο Αϊνστάιν, αλλά και ότι τα πάντα είναι σχετικά με την έννοια ότι εγώ το βλέπω έτσι. Ναι, δεν έχουν την πλήρη αξία, όπως λέμε, ναι, αυτό εδώ είναι αυτό. Ναι. Δεν είναι αυτό, είναι, ναι, λίγο, είναι σχετικό. Είναι κάτι άλλο, ναι. Ναι. Μην μπλέκουμε την έννοια του κάτι είναι σχετικό με την σχετικότητα του Αϊνστάιν. Εντάξει, δηλαδή. Είναι απλοποίηση. Αλλά προσπαθούμε να αντιληφθούμε, αλλά η αντίληψή μας σίγουρα ανοίγει με τα χρόνια. Πάρτε αυτό που μας λένε οι βιολόγοι ότι χρησιμοποιούμε το 5% το πολύ του εγκεφάλου μας και σκεφτείτε ότι λοιπόν υπάρχει χώρος να φορτώσουμε κι άλλο το κομπιούτερ. Δεν πρέπει να μείνουμε εκεί και το κομπιούτερ που έχουμε εδώ πέρα μας λένε οι άνθρωποι μας τα πουλάνε ότι όσο και να γράψεις εσύ, όσες εικόνες να κατεβάσεις, όσα να έχεις, το πολύ πολύ το 3, 5, 10% της μνήμης να γεμίσεις. Το ίδιο είναι και ο εγκέφαλός μας. Απλώς μέχρι τώρα μας έφταναν για τις απλές λειτουργίες μας αυτό το 3-5%. Υπάρχει χώρος, πρέπει να το ανοίξουμε και όλες αυτές οι προσπάθειες εδώ να ορίσουμε, να ξεκαθαρίσουμε, να καταλάβουμε πώς γνωρίζει, πώς λειτουργεί το ρημάδι αυτό, είναι προσπάθειες να του ανοίξουμε και να χωρέσουμε περισσότερα πράγματα σε αυτό το γνωστικό μηχάνημα. Να χρησιμοποιήσω 8% του υπολογιστή, 10% αν μπορώ. Κρίμα δεν είναι να το έχουμε και να χρησιμοποιούμε το 4%. Όταν μπούμε στα ποσοστά είναι ναι, το έχω κάνει στο παιχνίδι τελείω. Το λέω όμως με την για να μπορέσουμε αυτή τη στιγμή η φιλοσοφία έτσι όπως την ξέραμε, έτσι όπως την αντιλαμβανόμαστε, έτσι όπως την λειτουργούσαμε, τη δουλεύαμε κάτι ενώπιον του νου. Έχει υποταχθεί δηλαδή αυτή τη στιγμή στην βιολογία, στην φυσική, στην κλιματική και πλέον ό,τι εκπορεύεται από εκεί όλα τα άλλα είναι. Και ναι, απλώς αυτές. Άρα είναι η φιλοσοφία γιο. Όχι, όχι, όχι. Δεν τελείωσε, προσέξτε, από τη μία πλευρά αυτές έρχονται να επιβεβαιώσουν με αυτά πράγματα, με αυτά παραδείγματα, με αυτές εξισώσεις, να το πω έτσι, που η βιολογία δεν χρησιμοποιεί εξισώσεις, χρησιμοποιεί άλλα μέσα, έρχονται να επιβεβαιώσουν τη φιλοσοφία και κάθε πράγμα που βρίσκουν γεννάει άλλα 10 ερωτήματα για τη φιλοσοφία, δηλαδή η φιλοσοφία πεθαίνει και συγχρόνως μόλις βρει κάτι ο φυσικός, ο βιολόγος, ο γιατρός, ξαναγεννιέται το επόμενο θέμα. Και τώρα, δηλαδή δεν σταματάει, δεν θα πεθάνει. Προς το παρόν έχουμε μια λαμπρή, ας το πούμε έτσι, επιβεβαίωση της απροσδιοριστίας. Μάλιστα με τον κύριο που μιλούσαμε την άλλη φορά, μου είπε όχι, του δετερμινισμού έχουμε. Και ισχύει και έτσι, τα πράγματα έχουν διπλή όψη πολλές φορές. Κάποιος λέει, τι λες καλέ, το ίδιο πράγμα το βλέπεις από την άλλη πλευρά. Ποιος μας τα άμαθε αυτά, η φιλοσοφία. Η φιλοσοφία δηλαδή σε μαθαίνει οπτικές καινούργιες του κόσμου. Τον όρο καθ' αυτό απροσδιοριστία, τον οποίο τον φέρουν τώρα οι φυσικοί σαν την κορώνα στο κεφάλι τους, μα τα είπαν οι άλλοι, είπαν, πρέπει να σκεφτούμε αν όλα έχουν μια τροχιά ή αν όλα είναι, αν υπάρχει το τυχαίο και το μη προβλεπτό. Αυτό το είπε η φιλοσοφία, ευχαριστούμε πάρα πολύ τη φυσική που ήρθε να μας επιβεβαιώσει, αλλά δεν σημαίνει ότι μας πήρε το ψωμί. Μιλάω τώρα έτσι με έναν απλό τρόπο και με μία αυτή. Και ένα ερώτημα ακόμα για να ξεμπερδεύω. Ο Πλάτωνας, γιατί πέταξε τον ποιητή έξω από την πολιτεία. Αυτό είναι ένα έξω θέμα από την πολιτεία.
ένα πολύ μεγάλο θέμα και εγώ διαφωνώ μαζί του, αν μου επιτραπεί. Αυτό να το απαντήσω, αδερφός. Έτσι, αν μου επιτραπεί και εγώ διαφωνώ μαζί του, θα πρέπει όμως να έχουμε υπόψη μας ότι ο Πλάτωνας δεν ήταν δημοκράτης, όπως νομίζουν οι περισσότεροι. Ήταν μάλλον συντηρητικών φρονημάτων και πάντως ήταν πολύ επηρεασμένος από την τραγική μοίρα του δασκάλου του με αυτή τη δημοκρατία που υπήρχε στην Αθήνα και γι' αυτό ψήφιζε εντός εισαγωγικών οι άξιοι και οι σοβαροί και οι εχέφρονες και οι συνετοί άνθρωποι να γίνουν επικεφαλής της πολιτείας και οι ποιητές την εποχή εκείνη, μιλάει για ποιους ποιητές, τελευταία διευκρίνηση, για ποιητές σαν τον Όμηρο που βάζανε τους θεούς να τσακώνονται και να πηγαίνει η Αφροδίτη στο κρεβάτι του ύφεστου το βράδυ και να του λέει σκότωσε τους Τρώες και την άλλη μέρα να αλλάζει γνώμη και να Δηλαδή τι ήθελε να σου πει, ότι ο κόσμος δεν μπορεί να προχωρήσει με τις αυθαιρεσίες πώς οι ποιητές ερμηνεύουν τον κόσμο. Δηλαδή δεν μπορούμε αύριο το πρωί να πάω να ανοίξω το κατάστημα και να πω ο Ελίτης μιλάει για το Αιγαίο ή θα πουλήσω και θα έρθουν οι αυτοί και θα μου πληρώσουν τα λεφτά και θα μου πάρουν που πουλάω καλοριφέρ μες στο μαγαζί, έτσι, και θερμάστρες. Άμα αρχίσω να μιλάω για τον ήλιο του Αιγαίου, προσπαθώ να σας δώσω μια αυτή. Δηλαδή ο Πλάτωνας φοβάται ουσιαστικά αυτή την αυθαίρετη σκέψη την ποιητική, η οποία δεν είναι υποταγμένη σε μια λογική σκέψη η οποία διοικεί μια πολιτεία. Ασφαλώς βέβαια μας χρειάζονται οι ποιητές και ασφαλώς τους θέλουμε πολύ περισσότερο από τους στρατιώτες που έβαζε μέσα και από τους αγρότες που έβαζε μέσα, αλλά εντάξει, έχει και ο Πλάτων τα δικά του. Έχει αξία η δικά του σκέψη και έχει και αξία για να πυροδοτεί τη δικιά μας αντισκέψη, να το πω έτσι. Δηλαδή κάνετε ψυχολογική ερμηνεία. Εντάξει, αυτό είναι ελάχιστο. Ότι ένας μεγάλος επιστήμονας, δεν ξέρω αν ήταν ο Αϊνστάιν ή κάποιος άλλος, είπε ότι ό,τι ανακάλυψα μετά από πολλά χρόνια πειραματισμών και ανακαλύψεων, το είχε βρει πριν ένας ποιητής. Ναι, οπότε οι πάντα θα υπάρχουν. Πάντα θα έχουμε ακόμα. Μπροστά τους επιστήμονες. Ακόμα. Σύμφωνα με αυτά που μας είπατε για την καντιανή αντίληψη των πραγμάτων, δηλαδή αν κατάλαβα καλά, γεννιόμαστε με ένα software. Μπράβο. Το οποίο έχει αυτές εδώ τις, του ορθού λόγου τις 12 κατηγορίες. Το software μας είναι το Word. Δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα άλλο. Έτσι δουλεύει το μηχάνημα. Αν εσύ θες να ζωγραφίσεις το κομπιούτερ, δεν ζωγραφίζει μόνο του. Βέβαια, είμαστε προϊόν εξέλιξης. Δηλαδή, δεν... εγώ είμαι από εκείνους που δεν είμαι από τους δημιουργιστές, δηλαδή πιστεύω στη θεωρία της εξέλιξης. Εξελιχθήκαμε από κάποιες μονοκύτταρες μονάδες, ας πούμε, και εξελιχθήκαμε μέχρι σε αυτό το πράγμα που είμαστε τώρα. Θεωρούμε αυτούς ως κορονίδα της δημιουργίας, έχουμε αυτό το software. Τα υπόλοιπα πλάσματα της φύσης, από ποιο σημείο και πίσω ή μάλλον από ποιο σημείο και πάνω διαθέτουν αυτό το software? Μπορούμε να το ξέρουμε. Μπορούμε να ξέρουμε αν διαθέτουν ένα πολύ Όχι, έλεγα αν το έχετε... Όχι, αλλά θα έλεγα τώρα που το σκεφτόμαστε, σαν συζήτηση ελεύθερη, ότι μπορεί να διαθέτουν ένα εξίσου καλό software. Και ξαφνικά εμείς ανακαλύπτουμε, ξέρεις, οι φάλαινες έχουν δεν ξέρω πόσους ήχους και μπορεί να εκείνες να γελάνε και λένε ρε κοίταξε, είναι κάτι μικρά μικρόβια που πλέουν μέσα στη θάλασσα καμιά φορά το καλοκαίρι και αυτά επίσης φωνάζουν σαν και εμάς και λένε έλα Γιώργο να πάρεις την μπάλα. Δηλαδή βεβαίως δεν γνωρίζουμε αυτό το software τι έχουν τα ζώα. Εμείς λέμε ότι μόνο εμείς έχουμε λογική, λόγο, πολιτισμό. Δεν αναγνωρίζουμε τίποτα στους άλλους, δεν ξέρουμε αν τα μυρμήγκια έχουν. Κάτι καταλαβαίνουμε ότι και αυτά έχουν αίσθηση χώρου, χρόνου. Κάπως πρέπει να λειτουργεί, αλλά σε ποιο επίπεδο και τι, ο Θεός και η ψυχή μας. Είμαστε σε πολύ αρχικό στάδιο για να μπορέσουμε να το καταλάβουμε. Ένα άλλο επίσης που μου είπε για το πόσα ξέρουμε και πόσα δεν ξέρουμε, πάλι ο φυσικός που μου είπε για το... κάτι ανέφερα δικό του, θα το θυμηθώ τώρα. Μου είπε ότι όταν έκανα, είναι λίγο πιο μεγάλος από μένα και μου λέει όταν μπήκα εγώ στο πανεπιστήμιο, το σύνολο των γνώσεων της φυσικής θα μπορούσε να συμποσωθεί σε 200 περίπου τόμους. Αυτή τη στιγμή το σύνολο των γνώσεων της φυσικής ξεπερνάει το 1 εκατομμύριο τόμους.
μέσα στα 40 χρόνια που είμαι φυσικός, που λέει, υπάρχει αυτή η ανάπτυξη. Τι συζητάμε. Και που δεν ξέρουμε παρά ελάχιστα, σας είπα ότι απλώς, σας το είπε και ο κ. Μωρέτης, απλώς εξερευνούμε και βρίσκουμε ότι δεν μπορεί, θα πρέπει να υπάρχει αυτό. Κάτι μας λείπει στην εικόνα. Τι να ξέρουμε τώρα, τι σύστημα software έχουν αυτό και τι σύστημα έχουν αυτό. Σίγουρα έχουν χώρο χρονισμένο όμως το χώρο και το χρόνο κάποια από τα ζώα. Γιατί ξέρουμε ότι ο σκύλος ξέρει και χρόνο και χώρο, δεν πάει να πετάξει. Και έτοιμο και αποτέλεσμα μάλλον. Και μάλλον έτοιμο αποτέλεσμα βεβαίως. Δηλαδή ξέρουμε ότι κάποια ζώα επικοινωνούν μαζί μας γιατί έχουν λίγο στοιχειοδός αντίστοιχο software και αντίστοιχο σύστημα. Τα άλλα όλα είναι αδύνατο να τα γνωρίζουμε. Δεν είμαι σίγουρος πώς να το εξηγείς αυτά, αλλά μας είπατε ότι ας πούμε είναι μια τάξη με μαθητές και περνάει ο υποδιευθυντής. Και ρωτάει ο μαθητής πώς ξέρουμε ότι ο υποδιευθυντής είναι ας πούμε στη γωνία. Ναι, ναι, πέρασε, προσπέρασε, εντάξει και αυτό. Ναι, πώς όμως δεν έχω να σκεφτεί ότι ο υποδιευθυντής που βρίσκεται εκεί μπορεί να σκεφτείτε το ίδιο, ότι πώς ξέρω εγώ τα παιδιά ότι βρίσκονται στην τάξη. Αυτό δεν είναι μια απόδειξη ότι υπάρχει εκεί. Όχι, δεν αποδεικνύει ότι υπάρχει το γεγονός ότι και αυτός αμφισβητεί τη δικιά μας την ύπαρξη. Η δικιά του μπορεί θέση να το σκέφτεται είτε είναι στην άκρη του διαδρόμου, είτε στο ανάμεσα, είτε μέσα στην τάξη. Δεν τον βλέπουμε. Δεν σου αλλάζει τίποτα. Αυτό που σου λέει η σύγχρονη φυσική είναι ότι μπορεί να είναι εκεί, παίζεις με πιθανότητες. Μπορεί να είναι εκεί, μπορεί να είναι εδώ μέσα και μπορεί να είναι στο διάμεσο. Αυτό είναι το τρελό. Είναι το γνωστό πείραμα με τη γάτα που την κλείνεις σε ένα κουτί. Έτσι, κλείνεις λέει μια γάτα σε ένα κουτί. Η γάτα δεν μπορεί να φύγει από το κουτί. Την ώρα που την έχεις κλεισμένη στο κουτί, υπάρχουν τρεις πιθανότητες. Ή να είναι ζωντανή, ή να είναι νεκρή πια, ή να είναι σε ενδιάμεση κατάσταση. Είναι αδύνατο να το γνωρίσεις παρά μόνο όταν ανοίξεις το κουτί. Όσο το κουτί είναι κλειστό, πιθανόν να βρίσκεται σε μία από αυτές τις τρεις καταστάσεις. Με το κανονικό μας το μυαλό, δύσκολα μπορούμε να το συλλάβουμε. Και αν σου πω ότι το συλλαμβάνω, θα σε κοροϊδέψω. Μου επιτρέπετε, μέχρι να ανοίξουμε το κουτί, είναι στην τρίτη κατάσταση. Είναι στην τρίτη, στο ανάμεσα. Είναι στο ανάμεσα. Τι θα πει ανάμεσα, ζωντανή ή νεκρή η γάτα. Σου λέει στο ανάμεσα. Ετοιμοθάνατη. Δεν πάει έτσι. Δεν είναι ετοιμοθάνατη. Το ετοιμοθάνατη είναι ζωντανή. Οι έννοιες στη φιλοσοφία είναι αντίθετες και αντιφατικές. Η έννοια αντιφατική είναι μια έννοια που η μία αναιρεί την άλλη. Αντίθετες είναι δύο έννοιες που είναι στην άκρη μιας κλίμακας. Λοιπόν, ζωντανός και νεκρός δεν έχει κλίμακα που να το ενώνει, δεν υπάρχει το ζόμπι ανάμεσα, λίγο πιο ζόμπι πεθαμένος. Αν είσαι ζωντανός δεν είσαι νεκρός, αν είσαι νεκρός δεν είσαι ζωντανός. Κλασικό παράδειγμα που λέω στο σχολείο για να γελάσουμε, το λίγον έγκυος. Δεν υπάρχει. Ή είναι έγκυος ή δεν είναι. Ένα από τα δύο. Ο λίγον δεν υπάρχει. Αν πάρει ένα ηλεκτρόνιο. Πάλι, όχι, δεν υπάρχει απόδειξη. Αυτό λέει ο Σρέντιγκερ. Εκείνο που πρέπει να καταλάβουμε είναι ότι η σύγχρονη φυσική δεν μπορεί να γίνει αντιληπτή για έναν απλούστατο λόγο από την παγκόσμια κοινότητα. Εκτός από τους ειδικούς. Οι υπόλοιποι δεν μπορούμε να την καταλάβουμε γιατί έχουμε μάθει να σκεφτόμαστε αυτό που λέμε ορθολογισμό. Σημαίνει αξιακό σύστημα, αξιώματα. Το ίδιο έκανε και ο Ευκλήδης όταν είπε χωρίς απόδειξη υπάρχει σημείο, ευθεία και επίπεδο. Για να κάνουμε γεωμετρία, παιδιά. Δεν μου να πάμε παρακάτω αν δεν το δεχτούμε αυτό, είπε ο Ευκλήδης. Το ίδιο έκανε ο Πλάτωνας όταν είπε ότι υπάρχουν. Και εδώ μπαίνει το ερώτημα. Αυτές οι ιδέες που υπάρχουν στον ουρανό, ποιος τις έφτιαξε. Εντάξει, αφού όλα αυτά γι' αυτό αρχίζει. Ποιος είναι ο ουρανός και αλλά το ίδιο έκανε ο Αριστοτέλης με την επαγωγή. Αξιώματα. Σας λέω ότι έτσι το κάνουμε το πείραμα. Υπάρχουν μήλα, υπάρχουν τέτοια. Όλη η παγκόσμια κοινότητα και θα συνεχίσει και στο μέλλον μαθαίνουμε από τότε που η μαμά μας δείχνει αυτό και λέει μήλο και εμείς μαθαίνουμε ότι είναι μήλο. Αυθαίρετα, τελείωσε. Είναι δογματικό. Μήλο είναι το. Δεν αρχίσεις να λες γιατί είναι μήλο. Δεν μπορούμε να καταλάβουμε λοιπόν το μπορεί να είναι στην άκρη του διαδρόμου, μπορεί να είναι μέσα στην τάξη και εμείς να μην τον βλέπουμε.
Αυτό δεν γίνεται, δεν μπορεί να γίνει αισθητό, να γίνει αντιληπτό. Επί την ευκαιρία, ο δρόμος είναι ανοιχτός για το Πολυτεχνείο, έτσι, για σένα, υπάρχουν γενιές και γενιές φυσικών, οι οποίοι προσπάθησαν να εξηγήσουν με όρους λογικής αντίληψης την κβαντομηχανική. Οι επικρατές, μάλλον μία από τις επικρατέστερες ερμηνείες που είναι η παλιότερη, η ερμηνεία της Κοπενχάγης, που είναι από, από τους ιδρυτές της κβαντομηχανικής, του Μπορ, εκείνο που λέει ότι χρησιμοποιήστε την κβαντομηχανική σαν απλό φορμαλισμό για να λύσετε προβλήματα, για να φτιάξετε λέιζερ, για να φτιάξετε γκατζετάκια, να φτιάξετε κινητά τηλέφωνα. Δεν χρειάζεται να καταλάβουμε, να αντιληφθούμε την κβαντομηχανική. Εκμεταλλευτείτε τις εξισώσεις της. Μπράβο, και πορευτείτε με αυτούς. Προσπαθείτε να την αντιληφθείτε. Δηλαδή είμαστε όντα τα οποία αναπτύχθηκαν στη σαβάνα, έχοντας φτιάξει αισθήσεις οι οποίες θα μας κρατήσουν ζωντανούς. Αυτό που είπα, το ποντικάκι που ψάχνουμε την τροφή μας και το ζευγάρι. Από εκεί και πέρα με τα μαθηματικά μπορούμε να φτιάξουμε πολύ περισσότερα πράγματα, μπορούμε να λύσουμε μαθηματικά προβλήματα, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι θα έχουμε και εποπτική αντίληψη αυτού του πράγματος, δηλαδή, το οποίο εκμεταλλευόμαστε. Φανταστείτε να είχαμε και το γάτο μου εδώ που θα καθόταν ήσυχα να παρακολουθεί τι κάνει ο αφέντης του εδώ και να του λέγαμε: ωραία, γιατί δεν καταλαβαίνεις αυτά που σου εξηγήσαμε? Μα γιατί αυτός ο κακομοίρης θα φάει το φαγητό του, τη γατοτροφή του, έχει βρει τη γάτα του και θα προχωρήσει. Δεν έχει νόημα να τον βάλω σε λογική να αντιληφθεί. Έτσι και εμείς, εντάξει, λογικά αυτά τα αντιλαμβανόμαστε, αλλά για την κβαντική λογική δεν έχουμε εποπτεία. Δεν έχουμε εποπτεία, δεν μπορούμε. Δεν μπορούμε.